πώς είστε, τι κάνετε, καλή εσπέρα σας, άργησα λίγο, είπαμε, ναι, εντάξει, το live, ξέρετε πάντα ότι έχει μία, αχ, δεν πειράζει, ένα χαρτάκι πήγε κατά διαβόλου, δεν πειράζει, θα ξεκινήσω με τα σχολιάκια που θέλω, πάνω απ' όλα, να δω, να βγω στο κανάλι, να βγω με την έννοια του chat, ό,τι θέλετε γράφετε, πώς πάτε παιδιά, Παρασκευή βράδυ σήμερα, τη Δευτέρα το βράδυ έχουμε 10.30. Ελένη Λουκά. Να κάνει τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Να κάνει το Κολοκοτρώνη. Και όλα αυτά. Ας έχει και μια όαση τώρα. Όπως έχει μπει και μας βλέπει και νομίζω ότι λέμε κάτι εναντίον της. Έτσι. Ας έχετε και μια μέρα μια όαση. Άλλο καλές κουβέντες για άλλα θέματα. Άλλους καλεσμένους. Αλλά και κάποιες μέρες χρειάζεται να αλλάζουμε λίγο το ύφος και να ξεφαντώνουμε. Με το ιδιαίτερα κάποιον καλεσμένο. Λοιπόν, πώς είστε παιδιά, να πω για την Κυριακή το βράδυ στο ΑΡΤ, το πανελλαδικό αυτό κανάλι του Γιώργου Καρτζαφέρη, 9 και 25, 9 και μισή, μια ωραία εκπομπή. Λάμπρος Πάσχος, ένας σοβαρός δημοσιογράφος, ωραίες εκπομπές κάνει και αυτό γούσταρα και επέλεξα να πάω στον Λάμπρο μετά από πολύ καιρό καλεσμένος σε τηλεόραση. Έτσι, μία εκπομπή, 9.30 μαρτυρίες, Κυριακή βράδυ, θα είμαι εκεί. Αυτά για το φίλο μου τον Λάμπρο, για να το πω και αργότερα, να το θυμίσω λίγο, να πω και εγώ την καλή κουβέντα. Να πάμε στα πρώτα μας σχόλια, να μην το ξεχάσω, έναν ωραίο, ένα ιδιαίτερο άνθρωπο του καθηγητικού χώρου, των πολιτιστικών πραγμάτων, κυριολεκτικά ιδιαίτερος άνθρωπος. Και είναι μερικοί άνθρωποι που έρευνα δίνουν πολύ πιο έντονο παρόν, που άλλοτε δεν το έχουν ανάγκη. Γιώργος Χριστοφυλάκης. Γιώργος Χριστοφυλάκης, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος του πνεύματος, των γραμμάτων, στα πολιτιστικά μας. Ένας ωραίος συγγραφέας με ιδιαίτερη πένα σε όλα. Και να πω ένα αυθόρμητο μικρό σχολιάκι έτσι, χωρίς να είναι τίποτε, να το έχει ανάγκη ο Γιώργος Χριστοφυλάκης. Αυτό το αυθόρμητο σχολιάκι έτσι που μου ήρθε. Μην ξεχαστώ τώρα που αρχίζω την εκπομπή. Λοιπόν, και βλέπω είναι μέσα πια. Αλίτσα, Λίτσα. Λίτσα, ετοιμάσου εσύ, Τσοπάνου. Λίτσα, από την Αίγινα μας έρχεσαι εδώ. Στο λέω από τώρα, χωρίς άλλο ραντεβού. Δευτέρα, Ελένη Λουκά. Πέμπτη είσαι εδώ. Δεν ξέρω ποια μέρα θα επιλέξεις. Ή την Πέμπτη, την Παρασκευή, είσαι εδώ. Ξαναλέω, ή την Πέμπτη, την Παρασκευή, όποια μέρα επιλέξεις, στείλε μου μήνυμα μέσα, μία από τις δύο μέρες που σε βολεύει, μια και είσαι λίγο μακριά, να είσαι εδώ να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, μια και έχουμε χάσει μία εκπομπή μαζί σου. Έχουμε χάσει εκείνο που θέλουμε να το έχουμε και αρχείο και έτσι πολύ ωραία σύμπτωση σήμερα που έχεις μπει και την Πέμπτη περιμένω, πολύ ωραία. Έληξε. Την Πέμπτη λοιπόν και... Αυτά για την Λίτσα μας, Λίτσα Τσοπάνου, μια ωραία παρουσία και ωραία, ωραία κουβεντούλα θα έχουμε. Και εγώ να πεταχτώ παιδιά από τα πρώτα λεπτά, να πεταχτώ λίγο πριν αρχίσω τα σχόλια ή μάλλον να ξεκινήσω το πρώτο μου σχόλιο. Πρώτο σχόλιο παιδιά και θέλω να πω για να έρθει το εξωτερικό αυτή η είδηση, αυτό το πικάντικο, αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το σεξουαλικό, αυτό το είναι και λίγο κωμικό. Προκλητικού λίγο αλλά και κωμικό. Ένα δικαστήριο χαμός στα άπλυτα φοβερά τη βρήκανε μια γυναίκα η οποία ψήνεται από το ίντερνετ παιδιά από έναν υποτίθεται άντρα να πάει να κάνουν έρωτα με κάποια άλλη, δέχεται η γυναίκα την πρόκληση ενός από το ίντερνετ και χωρίς όμως να διδοθεί με τον άλλο με κλειστά λέει τα μάτια να κάνουν έρωτα. Πήγε η πιτσιλίκα μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές και δέκα και βέβαια απεδείχθη μετά στα δικαστήρια, δεν καταλάβαινε την ώρα που έκανε αυτά, ότι την ώρα που ερχόταν σε συνουσία κατά κοσμικά και κατά τηλεοπτικά δεδομένα, να πούμε άλλη κουβέντα, συνουσία με πλαστικό πέος, αυτή νόμιζε πως ήταν αληθινό άντρα, ενώ ήταν η γυναίκα άλλη που την
την, πώς να το πούμε λίγο, καλά, θέλετε τη λέξη βάτευε, λίγο χωριάτικα τώρα, εις που λέει το τραγάκι αυτό βατεύει, έχουμε ένα αυτό για να το αστρόνομες τις γιδούλες της κατσίκης στο χωριό. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν για να δικαιωθείς, έγινε χαμός, τι άλλο συνέβη στο ζευγάρι αυτό, στο δικαστήριο τρελά πράγματα, δεν αντιοκόταν αυτά που βλέπανε, σε σοκαριστικά που ακούγανε στη δίκη. Η μεν μία έλεγε, εγώ είπα πως είμαι, ήξερε πως πάει με γυναίκα, η άλλη έλεγε όχι, εγώ νόμιζα ότι έρχομαι άντρα. Η άλλη λέει όχι, ήξερε πως πάει με γυναίκα και θα κάνει έρωτα με πλαστικό πέος. Ωραία έτσι, τι ωραία που τα πούμε. Παιδιά, το διαδίκτυο έχει γίνει έτσι. Έχει γίνει έτσι σαν παράξενα, στα τυφλά, που κρύβει και δεν μας κάνει καμία εντύπωση σε αυτό το περιστατικό που ακούσαμε μπροστά από τόσα που σημαίνουν και στην Ελλάδα, στα τρελά, στα ακραία και που κρύβονται, τα κρύβετε και εσείς που τα ζείτε, τα κρύβετε και εσείς που τα κάνετε ή εσείς που έχετε τις προκλήσεις αυτές, που έχετε κάθε είδος πρόκληση, κάθε ανομαλία, κάθε τρέλα του καθενός και μπορεί να παίρνετε και σε παιχνίδια τα οποία λέτε δεν κατάλαβα, δεν ήξερε, το παίζετε τάχα και δεν λέω ειδικά κάποιους που βλέπουν την εκπομπή, λέω γενικά το εσείς από την άλλη πλευρά της εικόνας σε αυτούς που θα δουν με τους καιρούς την εκπομπή πέρα από την βραδιά που παίζετε. Λοιπόν, ελάτε λίγο μετά το πρώτο μας σχόλιο λοιπόν για αυτή την ανομαλία, την ωραία, με τις δύο γυναίκες, με τα πλαστικά pay, με τα παιχνίδια που κάνανε, με τα παιχνίδια που γίνονταν και μέσα στο δικαστήριο, με το τι υπόθηκε, το τι συνέβη και δεν είναι στην Ελλάδα για να μην μεταφέρουμε κάτι χωρίς να είναι έτσι για εντυπώσεις. Πάμε να επιταχθούμε, πάμε λίγο, γυρνάμε. Τώρα ο οίκος νηφικών Αντίνα και στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού και Ευαγγελιστρίας 7. Νηφικά υψηλής αισθητικής με αέρινα υφάσματα και δαντέλες. Δημιουργούμε τον νηφικό των ονείρων σας, ακόμη και από δικό σας σχέδιο. Και φυσικά, για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας ξεχωριστή, Ναντίνα. Και μην ξεχνάμε, Ναντίνα και Αγίου Μελετίου 77 και Ναντίνα Βούτος Αρετή 47 Αγία Νάργυρη. Νηφικά Ναντίνα για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Τώρα ο οίκος νηφικών Ναντίνα και στην καρδιά... Λοιπόν, και ερχόμαστε παιδιά σε ένα δεύτερο σχολιάκι, να πούμε και να προθέσει να καλυμμένει εδώ αυτή η ωραία, ωραία και καλό παιδί και καλή ηθοποιός που λέει το ωραία, λέμε ωραία, ωραία, ωραίος αυτός, ωραία, αλλά το λέω περισσότερο για να βάλω και ένα έτσι πάντοτε στον άλλον ένα κοσμητικό έτσι επίδοτο. Λοιπόν, η Έλενα Μιχαήλ, λέγαμε και τη μέρα για τα γενέθλιά της σήμερα, της ευχόμαστε ότι καλύτερη επιτυχία και ευτυχία όπως την εννοεί αυτή. Έτσι, ενώ είπαμε τη Δευτέρα Ελένη Λουκά εδώ, την Κυριακή το βράδυ, στο Λάβρο του Πάσχου, την εκπομπή Μαρτυρίες του ΑΡΚ, του Γιώργου Κατζαφέρη, το κανάλι, 9.30 εκπομπή, εγώ εκεί καλεσμένος, θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσετε ιδιαίτερα πράγματα, παιδιά, και αξίζει, ενώ την Πέμπτη εδώ καλεσμένη η Λίτσα, η Τσοπάνου και ερχόμαστε σε ένα λίγο άσχημο γεγονός, ένα κοριτσάκι. Ευτυχώς όμως είναι εκτός κινδύνου στον παιδόν, μου έλεγε απόψε μια καθηγήτρια. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Μου έλεγε μια, για ένα κοριτσάκι το πλάκω σε μια πόρτα και ευτυχώς το παιδί που δεν έχασε τη ζωή του. Προσέχετε τα παιδιά. Προσέχετε τα παιδιά, 6 χρόνο κοριτσάκι, λογικό είναι, τι να σου κάνει το παιδάκι, με μια προσεξία μπορεί να πάει στο κακό. Έχω ξαναπεί πως το καλό έρχεται πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Το κακό είναι, το καλό έρχεται δύσκολα, το κακό είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει. Πάρα πολύ εύκολο. Περπατάς και σημαίνει κακό. Περπατάς στον πεζοδρόμο, λέει το αυτοκίνητο, σκοτώνει. Περπατάς στο σκοτάδι, κάνεις έτσι, βάζει το μάτι σου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και ειδικά στα παιδάκια. Εδώ οι μεγάλοι και μπορούμε να κάνουμε και να πάθουμε. Έτσι, προσοχή στα παιδιά όσο μπορείτε περισσότερο και
μετά από αυτό το σχόλιο που έκανε αυτό το εξάχρονο κοριτσάκι, μεταφέρθηκε πηγόντως από, πού είπα αυτή η φίλη, από Κέρκυρα, σε, στο παιδί. Λοιπόν, πάμε στην ερωτευμένη καρδιά. Καλώς την, πού είσαι, ερωτευμένη καρδιά, θέλω να πει κανείς, επειδή θα νομίζω ότι είσαι ερωτευμένη καρδιά, με την εκπομπή, να μπαίνεις πιο συχνά. Γελάς τώρα, ε. Λοιπόν, καλώς ήρθες κι εσύ. Μπαίνετε εδώ, γράφτε μου, να κάνουμε σχόλια, να βλέπουμε ενδιαφέροντα, που όπως ξέρετε και όπως το εννοώ εγώ το πάνελ, το chat του καναλιού εδώ είναι το πάνελ των τηλεοπτικών καναλιών και όσο πιο έξυπνα πράγματα μου γράψετε, τόσο πιο ωραία θα είναι τα σχόλια και τα δικά μου, γιατί παρασύρωμαι και λέει χαχαχα, χαχα λες, χαχα, και γράψτε μας παρακαλώ κάτι, σε έκανε εντύπωση, γράψτε μου κάτι νέο, μου γράψτε για τις φωτιές που έχουν πάρει στην Κορώνη, στην προς την Κέρκυρες και τέτοια, πάνω προς την, προς, πώς το λέμε εκεί, προς Οροπούς και πιο εδώ, πώς τα λένε εκείνα τα μέρη. Αυτά είναι κάτι το οποίο είναι από τα φτιαχτά μέχρι τα φτιαχτά, από τις φύσεις τα τερτύπια, από τα χεράκια, από τέτοια τερτύπια, από διάφορα κομπιούτερ από μακριά. Μη σας φαίνονται παράξενα, οι φωτιές, και θυμάστε κάποια στιγμή η Ελλάδα και εγώ ήταν σε 90 σημεία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν πρωθυπουργός, αν ήταν ο Καραμαλής, μας καίγαν την Ελλάδα με έτσι, απ, 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 λες και ανοίγαν τηλεοράσεις. Σας θέλω ψαγμένους. Δεν σας θέλω να λέτε τι πρόχειρο μπορεί να πω. Ποτέ δεν λέω κάτι πρόχειρο. Έτσι. Με κομπιούτερ κάνω τώρα. Πάμε από πάψη του φωτιά. Κουκουνάρια λέει πάνω, γιατί ένας βοσκός που, παιδιά, αν δείτε που μπαίνουν φωτιές, δεν πατάει εκεί. Όχι βοσκός ότι ξέχασε κάτι και πέταξε κάτι. Όχι αρνιά και κατσίκια δεν περνάνε από εκεί. Τίποτα δεν περνάνε. Έσκασε ένα κουκουνάρι χιλιάμετρα μακριά και πήγε. Αυτό ήταν σε φωτιά. Φωτιά εδώ, σκάει ένα κουκουνάρι, πάει και 100 μέτρα και 200. Αυτό να το δεχθούμε. Αλλά ξαφνικά στην άκρη μέσα στο δάσος, που δεν πάει μόνο λοιπόν να βάζει φωτιά στον κόλο και τρέξει εκεί πέρα κάποιο λαγός, μόνο έτσι πάει και βάζει φωτιά. Για να γελάσουμε και λίγο. Δεν μπαίνει φωτιά εύκολα, παιδιά. Και φωτιές γεμάτη Ελλάδα. Τι θυμάστε, ήτανε με κομπιουτεράκια από μακριά, ωραία. Μισό το γιατί κάποτε μου λείπαν σταυροί και τώρα έχω βάλει δύο. Έτσι, πώς βλέπετε, δεν είναι άσχημη. Δύο στα παιδάκια εκεί. Εντάξει, καλή. Λοιπόν, πέρα από τις φωτιές λοιπόν, να προσέχετε και μέσα στο σπίτι σας φωτιές. Να προσέχετε παντού. Δεν είναι ένα τσιγάρο και λέμε δεν πειράζει να πίνουμε εκεί. Προσέχετε γιατί έχουν μπει πολλές φωτιές σε πολλά σπίτια από απροσεξία. Φεύγει μια σπιθούλα, κάνει έτσι, πόσες φορές δεν έχετε τρυπήσει παντελόνι σας, ρούχο σας, με το τσιγαράκι, κρεβάτι σας, και όταν ξεχνιέστε να βγάζετε τα μάτια σας κανένα φορά, κάνει έτσι άλλο το τσιγάρο, ωραία, τώρα ένα τσιγάρο μετά τον ερώτα, είναι ωραία ένα τσιγάρο. Κάνει έτσι, ξαφνικά σε λίγο, νιώθεις ότι έχει πάρει τρυπούλα έχεις κάνει. Μου θυμίζει μια μεγάλη πρωταγωνίστρια, πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια, παιδιά, πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια. Δεν θα δώσω καθόλου στιγμή από ποιος τι, η οποία έσβηνε τα τσιγάρα στην μοκέτα. Και γινόταν η μοκέτα, η τρύπα, λες και ήταν στο αυτοδοχείο. Έτσι, αυτά. Δεν κάνουμε κουτσοβολιό εδώ, κάνουμε σχόλια ωραία, να έχουν ενδιαφέρον, χωρίς να είναι, λες και λέμε πρωταγωνίστε μετά, δεν να το κάνουμε κουτσοβολίστρο. Και, μα ήδη τις βάζουν η Λία μου, η παρακρατική. Σωστό. Βεβαίως. Α, δουλειές. Ναι, έλεγες πριν, μην ξεχάσουμε. Έχεις δουλειές. Εντάξει, ερωτευμένη καρδιά. Δεν ξέρω τι και τι δουλειές. Γιατί το ερωτευμένη μου πάει σε πολύ. Δεν ξέρω τι δουλειές. Το ερωτευμένη μου πάει αμέσως όταν έχεις ρίξει πολύ βάρος στα σε ευαισθησία. Σε, λες, ερωτευμένη καρδιά που είναι ευαισθησία. Δεν είναι σεξουαλική κατάσταση. Ερωτευμένη καρδιά κρύβεται πρώτα. Κοιτάμε την. Η φωτογράφηση γίνεται ευαισθησία καρδιάς ερωτευμένης.
ή να μας ερωτεύονται οι άλλοι. Και μετά πάμε σεξουαλική. Δηλαδή, αν έχεις το πέρα, κάτι άλλο θα έλεγα. Κάτι θα έλεγα, ερωτευμένη καρδιά, το ερωτευμένη θα τα έλεγα. Μην με παραξηγήσεις τώρα για το κάνουμε έτσι, επειδή οι εκπομπές αυτές είναι το γυμνή στο διαδίκτυο, αυτές είναι εκπομπές, το ερωτευμένη καρδιά θα μπορούσε να βάλουμε και κάπα από την αρχή καρδιά. Κλείνω αυτό, το ξεχνάς ερωτευμένη καρδιά, γιατί ξέρω θα γελάσεις καλοπροέδρα που δεν έχω δόλο και κάνουμε αστεία. Ενώ μια αρένα, ωραία αρένα, θα δούμε πότε θα μπει, γιατί τις κάνουμε σχόλια. Πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή με την αρένα, κάπου που είναι η αρένα. Δεν ξέρω ποιο σημείο της Ελλάδας είναι. Έτσι, για να έρθουμε τώρα παιδιά, μετά από το σχόλιο αυτό που κάναμε, μετά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, ναι, για το... Μακάρι να μας έρθει μια κορίτσι να κάνουμε εκπομπή, να μας έρθει η Μαρία, η Κωνσταντινή, η οποία είναι παιγνιοθεραπεία κάνει. Επαγγέλματα, παιδιά, ιδιαίτερα αυτούς τους χέρους. Επαγγέλματα τα οποία είναι, και εννοεί παιγνιοθεραπεία, μιλάμε μια θεραπεία που γίνεται μέσα από το παιχνίδι σε κάθε ηλικία, παιδιά, πιστεύω, λύκειο και γυμνάσιο και δημοτικού. Όταν έρθει κάποιο εδώ με ένα τέτοιο επάγγελμα, μπορεί να μας πει, και η οποία είναι η ζωγραφική, κίνηση, τραγούδι, πιστεύω, θέατρο, όλα αυτά, έτσι. Είναι κάποια πιο νέα επαγγέλματα, πιο προχωρημένα και που είναι για την ισορροπία του παιδιού, τη ψυχική του, η ηρεμία και όλα αυτά. Αυτά μπορεί να έρθει η Μαρία Κωνσταντινίδη και να κάνουμε μία εκπομπή, μία μέρα σε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Όπως και σπουδαία δουλειά παιδιά κάνουν σε ανθρώπους, σε παιδιά που έχουν ανάγκη να μιλήσουν γλωσσοθεραπεία, πώς το λέμε, γλωσσοθεραπεία, που λέει αυτό, παιδιά. Πρέπει να έχουμε ένα ναι, μήπως κάνω κανένα λάθος. Πες εδώ. Το βλέπω ότι λες και εσύ πες το εκεί, όμως λέω πέστε το, λες και εσύ εκεί πες το, το ρετευμένη. Το είπα κάπου, κάπως είμαι κάπα, αλφα, ύψιλον. Εντάξει, ας μείνει εκεί. Βάλτε ό,τι άλλο θέτεις μετά από αυτό. Καυτή μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, καβ. Τι άλλο μπορεί να πάει από το καβ. Καυτή πάει φύ, το ύψιλον. Αλλά γίνεται και άλλες, και άλλα γράμματα. Λοιπόν, και τι μπορεί να προσφέρουν, παιδιά, αυτά τα ειδικά, τα επαγγέλματα, τα, όπως είπα αυτό με την δυσλεξία, δεν ξέρω τι υπάρχουν σε ένα παιδί, να μην μιλάει καθόλου, να μην τις πούμε αλλιώς τις λέξεις, που είδα ένα παιδάκι μιας φίλης στην Λευσίνα. Δεν ήξερα να μην πάω, να μην πήγαινε να τους δω. Το έχω ξαναπεί αυτό πριν κάνα δύο χρόνια πάνω και βλέπω ένα κούκλο, μια μαλούρα με και το παιδάκι ήταν δεν μιλάει καθόλου. Πώς στενοχωρήθηκα που δεν καταφέραν αυτό το παιδί να το βάλουν να μιλήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που, που δεν το πρόσεξαν από την αρχή να μίλαγε, δεν ξέρω. Αν δεν υπήρχε, πρόοδο σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδάκι να είναι πια να μην μιλάει ένα. Και έβγαινε εκεί, έμαθα παιδιά, κάτι που δεν το ξέρα. Και όλη η ενέργεια του παιδιού, του ανθρώπου που βγαίνει από την ομιλία, τι κάνει. Δηλαδή, τα είπα και ξέσπασα. Δεν είναι τυχαίο. Η ομιλία είναι ένα κυριολεκτικά, πώς να το πω, αποφόρτιση, δηλαδή λέγαμε του οργανισμού, φυσικά. Φυσικά, είναι ένα φοβερό όπλο για να ξεδίνει ο οργανισμός και το παιδάκι αυτό που δεν ξέσπαγε με την ομιλία, τα σπαγε όλα. Τα σπαγε όταν ξαφνικά τον έπιανε μία αφήνα. Αυτά είναι τα παιδιά, τα άσχημα της ζωής που λένε ότι μας λείπει ένας καφές δεύτερος και αν τα φάμε καλά. Λοιπόν, για πάμε σας παρακαλώ πολύ να έρθω δεύτερη φορά αλλού και να επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Alpina Catering. Αναλαμβάνουμε και στο χώρο σας. Δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι, μπουφέ σε όρθια και καθιστά γεύματα, δείπνα, θεματικά πάρτι αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις. Φυσικά σε ειδικές τιμές των καιρών. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός, ιδανικό προσωπικό, ελληνικά φρέσκα υλικά, κορυφαία κρασιά για να σας είναι όλα αρχοντικά. Alpina... Ναι, ρωτήμα, καρδιά, όπως το λες, ενώ βλέπω ότι γελάς πιο πάνω με εκείνα τα ακαβαλημένη, σωστό. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτή η λέξη.
και λέει εγώ κάνω. Και ξέρει, και αναφορά και το μυαλό πάει σε άλλα. Έβαλα κάπα, αλφα, ύψιλον και μετά πήγα καυτή, που είπε εσύ πολύ σωστά. Ναι. Και μετά είπα καβ και λέω μην πάει πιθανά το μυαλό σου στη γάλα και πού να πάει. Και πήγε στο καβελημένο. Και πήγε στο καβελημένο η καρδιά. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι να έχεις όλες αυτές τις λέξεις. Επειδή είσαι γυναίκα, θέλω να είσαι, και εμείς οι άντρες παρακαλάμε οι γυναίκες να είναι ανεβασμένες, ερωτευμένες, όχι καβαλημένες, όχι καβαλημένες με την έννοια καβαλημένες, εις που λέει έχει καβαλήσει καλάμι, όχι δεν θέλουμε έτσι. Η άλλη λέξη τώρα καβαλημένη δεν ξέρουμε, δεν πάει, είναι και λίγο δεν πρέπει, σεβασμό στη γυναίκα. Να πούμε. Λοιπόν, άκουσαμε τώρα κάτι αφού από τα αστεία μας. Είπε λογοθεραπεία και εννοούσα στις αυτές δεν μπορεί να μιλήσει, εννοούσα πώς λέγεται αυτή η αρρώστια. Ναι, λογοθεραπεία θέλει για να μέθοδος στο να μην μπορεί ένα παιδάκι να μιλάει. Πώς λέγεται, λέω, γι' αυτό είπα δυσλεξία. Όχι, δυσλεξία δεν είναι αυτό, Εννοώ να μπορεί να μιλήσει. Έτσι, αλλά το έγραψε σωστά εσύ λογοθεραπεία, αυτό που θέλει κάποιος που δεν μπορεί να μιλήσει τόσο και. Λοιπόν, παιδιά, είναι ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που κάνει η κόρη του Σαλβατόρ Νταλί, αυτού του μεγάλου. Ένας εικαστικός καλλιτέχνης και όχι μόνο. Είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Εκείνο το χαρακτηριστικό, το μουστάκι και την τρέλα. Και η κόρη του τώρα, και ενώ έχει φύγει πατέρες, τι κάνει DNA για να πιστοποιήσει. Δεν ζητάει λεφτά που της ανήκουν φοβερά λεφτά. Θέλει να πιστοποιήσει ότι πράγματι είναι η κόρη αυτού του σπουδαίου. Και δεν υπάρχει παιδιά, αγοράκι, κοριτσάκι, που όταν μεγαλώνει δεν ζητάει, όταν ξέρει πως ο πατέρας του, η μάνα του είναι κάτι το ιδιαίτερο, καλά, από μάνα, και από αυτό μπορεί να βγει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, από μάνα μόνο αν έχει γίνει διαφορετική γέννηση, καταλαβαίνετε. Μόνο τότε δεν μπορούσε να είναι μάνα, μία που κυοφορεί, ακόμη και το της κάποιας άλλης τα οάρια. Γιατί και αυτό μπορεί να γίνει, να ζητήσει κάποια DNA, ακόμη και τη μάνα, κάτι που είναι παράξενο και λες πω τι είπαμε τώρα, και όμως είναι αλήθεια. Αυτό λοιπόν σχετικά με το, με το DNA, το οποίο ζητάνε λοιπόν όταν κάποιος είναι, σου λέει αμάν είμαι αυτού μου κόρη, αγόρι, είμαι, και έτσι γίνεται και αυτό κάνει η κόρη του Σαλβατόρ Νταλί. Και μην μπει κανείς κάτι της γλώσσης τώρα, στο καταλαμάς το λέει για τίποτα τα παιδιά μου. Εγώ ότι έχω παιδιά το έχω με DNA. Ξεκαθαρίζω για να μην νομίζει κανείς ότι το λέω όταν περιμένω κανένα παιδί μου να μεγαλώσει, να πάω να ψάχνω. Ό,τι έχω, δεν ξέρουμε και τι παιδιά έχουν. Αυτό είναι. Εσείς οι γυναίκες ξέρετε τι παιδιά έχετε. Να το πανίσχυρο φίλο. Εμείς τι είμαστε, σκατά είμαστε οι άντρες. Ξέρουμε τι παιδιά έχουμε. Πού να ξέρεις. Ξαφνικά μπορεί να μου βγει μετά από ένα χρόνο άλλο παιδί. Μετά από δύο χρόνια άλλο παιδί. Τι να κάνει. Η γυναίκα ξέρει τι κρατάει και τι κάνει. Μην γελάτε καθόλου. Μην γελάτε, δεν λέω για τον εαυτό μου, λέω γενικά πώς είναι η ζωή. Πώς είναι η ζωή, ξαναλέω. Ποτέ δεν θα κάνω τα σε ένα σχόλιο εγώ, κάνω γενικά σχολιασμούς. Και όποιος έχει τη μίγα, μοιάζεται. Όποιος δεν την έχει, δεν μοιάζεται. Έφερα αυτό το σχόλιο για το DNA που κάνει η κόρη του Σαλβατόρ Νταλί, που θέλει να είναι τιμή, να είναι ο πατέρας σε αυτή τη μορφή. Σου λέει, δεν θέλω τα λεφτά, αυτά που είναι να πάρω και τέτοια. Θέλω μόνο να δω τον πατέρα μου. Πάρα πολύ ωραία πράξη. Έτσι. Και αυτό κάνουν όλα τα παιδιά εκείνα στους πατεράδες που ξέρουν πως έχουν μία κατάσταση ουσίας και αξίας. Αυτά λοιπόν για να κλείσω και το αυτό για να κλείσω και το σχόλιο αυτό και σας έβαλα και το δικό μου την πινελιά ότι εγώ, ό,τι έχω, ό,τι ξέρω. Ότι ξέρω, παιδιά, τη ζωή δεν ξέρει τι μας κρύβει. Δεν λέω κάτι, κάνω καθόλου αστεία. Μόνο οι γυναίκες ξέρουν τι έχουν κάνει. Πάει μία, κάνει μία άρπαχτη. Και μετά από 10 χρόνια σε παρουσιάζει σου ένα δικό σου παιδί. Τι είναι πραγματικά δικό σου παιδί, τι κάνεις.
Ερωτευμένη καρδιά, παρακαλώ. Λίτσα, παρακαλώ. Γράψτε μου τι κάνετε. Κάνετε μία γυναίκα από εσάς. Δεν ξέρω όλες τίποτε που έχει κάνει μία, δύο, τρεις, πέντε φορές έρωτα. Μία φορά έρωτα. Και παρουσιάζεται με ένα παιδί. Πέστε μου τη θέση σας. Να, ένα μεγάλο θέμα. Πρέπει να το κάνουμε ένα βράδυ. Ενώ πάω στην ερωτευμένη εγώ την ερωτευμένη καρδιά και δυσλεκτική. Με βοήθησες. Μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι έψαχνα να βρω τι είναι αυτό που η λογοθεραπεία κάνει καλό. Σε ποια αρρώστια. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Αρρώστια είναι. Λοιπόν, πριν πάω στο φίλο μου και πάω στην Ξάνθη. Ωραίο θέμα είναι αυτό να μου γράψετε όσοι είστε μέσα. Δεν το λέω έτσι, για αστείο το ξεκίνησα, αλλά να το. Μόνο εμείς οι γυναίκες ξέρουμε σίγουρα πολύ σωστά, λέει η Τσοπάνου η Λίτσα από την Έγινα. Καλά λέει. Μόνο οι γυναίκες, άσε που οι γυναίκες ξέρουν μόνο ποια είναι η παιδιά. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Γι' αυτό εγώ είπα ότι τα έχουμε DNA όλα. Ό,τι έχω, τα έχουμε DNA, παιδιά. Δεν θα δεχόμουν τίποτα αν δεν είναι με DNA. Χωρίς να υποτιμώ τις μανάδες, έτσι είναι και λίγο, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γιατί τρελαίνεστε εσείς όταν κάποιος πάει να κάνει DNA. Είναι ένα ζευγάρι, λοιπόν, 10 χρόνια παντρεμένοι. Και είναι το παιδί δικό του, δεν έχει ερωτηματικά. Για κάποιο λόγο λοιπόν που γουστάρει αυτός για την δική του οντότητα, για το χαβαλέ του, για την κάβλα του, για την τρέλα του, γιατί μπορείτε να κάνει DNA. Γιατί τρελαίνεται μια μάνα. Εμένα προσωπικά, παιδιά, εάν μια μάνα μπορούσε το σπέρμα το δικό μου να δει ένα δικό μου. Ή αυτή να έκανε, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ο άντρας να ήταν πάνω της, το σπέρμα της γυναίκας και να το μεγάλωνε, να γεννούσε, παρόλο που ο άντρας γεννάει και η γυναίκα τίκτη, δεν θα με πρόσβαλε καθόλου. Γιατί έχετε αυτή την τρέλα, το κόμπλεξ κάποιου να λένε, κοίτα ρε, πήγε και έκανε, για ποιος ο λόγος. Εγώ θα χαιρόμουν να γίνει κανένα λίγο. Α, είναι δεδομένο πως είναι με τον Ηλία το παιδί μου. Γιατί οι γυναίκες νιώθουν αντίθετα. Έχουν τιμή γιατί μοιάζονται. Χωρίς να υποτιμώ τις γυναίκες που έχω λόγω γυναίκες τώρα μέσα στην εκπομπή και με βοηθάνε. Αλλά μου αρέσει όμως τον τόπο και θα του λέει μόνο εμείς οι γυναίκες ξέρουμε σίγουρα. Μαγκιά. Και μερικές το φορτώνουν το παιδί εκεί που θέλουν και του συμφέρει. Και το λέει γυναίκα. Δεν το λέει άντρας. Πολύ μου αρέσει η Λίτσα και μπράβο σου. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ ο άντρας δεν είναι σίγουρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάρα πολύ μου αρέσει, ωραία, πιάσαμε ένα τέτοιο θέμα. Έτσι γενικό. Ενώ πάμε στο Γιώργο, μας λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, φίλε Ηλία. Είδα ότι τη Δευτέρα θα έχει καλεσμένη την Ελένη Λουκά. Θυμάμαι εσύ τι είχε πει, Γιώργο. Πάω να φύγω, μου λέει η μάνα μου. Κλείσε, γκαρίζει αυτή, σταματάει ή φεύγω. Θυμάσαι, θα τη βάλουμε όλο τη Δευτέρα ή μιλά σιγά. Μην τρελαίνει και τη γειτονιά γύρω από το στούντιο, που είναι καλοκαίρι τώρα και είναι όλα ανοιχτά. Και μην εσείς έχετε δυνατά και τρελάνετε τον κόσμο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιώργο, την άλλη φορά εσύ δεν έκανες την παρατήρηση. Για θυμηθείτε μας τρελάνει η Λουκά. Λοιπόν, και μετά ο Γιώργο λέει γεια σου κύριε Λίτσα και γεια σου Γιώργο. Σε περιμένουμε την Πέμπτη στην παρέα μας. Θα πούμε πολλά. Σωστό, γιατί την Πέμπτη θα είναι εδώ. Η Λίτσα που η ερωτευμένη που είσαι, πού είσαι που δεν κάνει σχόλιο πάνω σε αυτό, Γιώργο, και εσύ πάνω στα παιδιά. Ωραίο σχόλιο είναι. Όσο τραβήξει αυτό, γιατί έχουμε κι άλλες. Έχουμε κι άλλα σχόλια. Έτσι, έχουμε κι άλλα σχόλια γιατί είναι τρελά, παιδιά. Έχουν τρελαθεί. Ο κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο έχει τρελαθεί. Ακούστε ένα φοβερό. Είναι πολύ ωραίο να το πήρε το μάτι σας. Αν το πήρε, δεν πειράζει, θα το ακούστε με το δικό μου τρόπο. Πάω εγώ να δω πάλι κάτι και να γυρίσω για είτε live μέσα από μνήμα, live κανάλι για να άκου. Δηλαδή εγώ το Show Web TV μία μέρα μπορώ να κάνω μέσα από, όχι πάνω από μνήμα. Περιμένετε, γυρνάω, όσοι δεν το έχετε αντιληφθεί κάπου να το έχετε δει, τα λέμε. Και ο προηγούμενος, αλλά και τούτος ο αιώνας, ντύσιμο φανταζόνας. Σιβιτανίδου 23, Καλυθέα. Ντύσαμε το χθες, ντύνουμε το σήμερα και θα ντύνουμε και το αύριο. Απλά γιατί βλέπουμε μπροστά. Και ο προηγούμενος. Γεια σου ρε Πανταζόνα. Λοιπόν, για να δούμε παιδιά λίγο τώρα,
Έχουμε το Γιώργο που λέει: ναι, Ηλία, να τη πει να μην φωνάζει. Το θυμάμαι ότι είχε κάνει παρατηρήσει τότε και λε: γκαρίζει, πάω να φύγω. Φωνάζουν από το βάθο από το σπίτι μου και δεν μπορώ να παρακολουθήσω ότι κλείνω. Εσύ δεν το έχει πει. Και ερωτευμένη μου απαντάει πάνω σε αυτό που ρώτησα: μα αν η γυναίκα και ο άντρα είναι μονογαμικοί, τι πρόβλημα να υπάρχει. Θα υπάρχει πάρα πολύ ωραία. Έτσι είναι το σωστό. Μονογάμικο είναι πολύ. Γαμική. Άλλο θα έλεγα πολύ γάμο. Αυτό, αλλά θα κάνουμε πάλι μία άμυνα όπως το πριν με την ερωτευμένη κα τέτοια. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Αν είναι μονογαμική, ναι. Αν είναι πολυγαμική, βγάζουμε το παιδάκι τυρκουάς. Το βγάζουμε. Λίγο μαύρο, λίγο κίτρινο, λίγο με ένα μισό, ανάλογα τι έχουμε πάρει μέσα. Αν και ένα σπέρμα, παιδιά, που λέει. Πρέπει να σας πω πάνω σε αυτό. Στη Στεφανίδη το είχα πει, θυμάμαι. Σε μια εκπομπή. Το είχα ψάξει πάρα πολύ όμως για εκείνη τη μέρα. Ήξερα πως έχουμε θέμα σχετικά με μια γυναίκα που είχε κάνει ένα παιδί. Δεν ήξερε το παιδί ποιανού είναι και τέτοια. Και είχα ψάξει εγώ κάποια ειδικά τέτοια και είχα αναφέρει εκεί πέρα και ήταν πραγματικότητα. Έχει καταγραφεί δηλαδή μια γυναίκα για δύο δίδυμα. Και ήταν με δύο διαφορετικούς κόμενους. Άντρες, ελάτε, μην το λέμε κόμενους. Με δύο διαφορετικούς άντρες τα δύο παιδιά. Γιατί, όσο ήταν το άριο και όσο ήταν των αντρών τα σπέρματα να κάνουν τη δουλίτσα, η γυναίκα έχει κάνει μέσα στο ίδιο χρόνο, 24ωρο, 48ωρο, όσο είναι το σπέρμα μέχρι να. Έτσι, και κρατάει πολύ περισσότερο. Και ανάλογα τη θερμότητα του σπέρματος και τη δυναμική. Και αυτά που λένε τάχα, περνάει λίγο και τελειώνει και έχει πιάσει η γυναίκα. Δίδυμα παιδιά από δύο διαφορετικούς άντρες. Ωραία δεν ακούγεται. Τι ωραία χαρά που βρήκε την ημέρα εκείνη η γυναίκα. Τι ωραία χαρά έδωσε, τι ειδονία έδωσε, τι ευχαρίστηση έδωσε, τι ευχαρίστηση πήρε και τώρα τι τα αποτελέσματα στη γέννα βιώντας ο καρπός, τι βγήκε. Τη σκοτώνουνε, τη λατρεύουνε, πάνε δύο παπάδες και αγκαλιάζουν τα παιδάκια. Καλώς τους και τους δύο μαζί. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Εκεί είναι θέματα που δεν μπορούμε να κάνουμε κρίση και δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο το ξέρανε, πόσο το ξέρω άλλος, πόσο μπορεί να έχει πει γυναίκα. Εγώ έχω το με αυτό. Είμαι το κομμενό με τον άντρα μου. Τώρα αν κάνουμε και μαζί αρπαχτές, εκεί είναι τίμια. Εκεί δεν πάνε να πιάσει 15. Μια γυναίκα τη θεωρώ παιδιά. Δεν υπάρχει πουτανιά, παιδιά, στη γυναίκα. Πουτανιά είναι εδώ. Εδώ στην καρδιά και στην ψυχή είναι πουτανιά γυναίκα. Δεν υπάρχει στο σώμα πουτανιά. Μπορεί μια γυναίκα να πει κάποιον. Έχω τρεις γκόμενους. Δεν μπορεί να την κατηγορήσει αυτό το καθαρό έχω. Δεν το κατάλαβε. Πουτανιά που είναι. Ή να χαλάσει ψυχές, να κορδέψει ανθρώπους. Μπορεί να πει κάποιον όσο γουστάω να κάνουμε κρεβάτι. Ή το δέξει, δεν το δέξει. Αυτό είναι θέμα δικό σου. Άλλο ηθική η δική σου και τα δεδομένα δέχεσαι να κάνει με μια γυναίκα που κάνει κι αλλού. Εγώ κάνω με 10. Κύριε, με γουστάρει, δεν με γουστάρει. Εάν θέλει, γουστάρει το άλλο πρόσωπο. Δεν θέλει. Δεν σε πιέζει κανείς. Και είναι πολύ πιο σεβαστό να πεις κάνω με 10 άντρες παρά μία εγώ, μωρό που σ' αγαπώ, κανέναν άντρα και την ίδια στιγμή να ξεσχίζεται με άλλο, έστω και με έναν άλλο. Σεξουαλικά μιλάμε, παιδιά, και μην σας πειράζει λέξη. Εκεί είναι πιο κουτανιά. Πιο κυρία είναι η άλλη που έχει τους 10 και το έχει πει σε έναν ότι έχω 10 παρά η άλλη που λέει μωρό, μα αγάπη με εγώ με εσένα μόνο. Οι άντρες πάλι, έχω μόνο εσένα. Μες στο ψέμα είμαστε οι άντρες. Είναι οι άντρες. Δεν έχω πει ποτέ σε μια γυναίκα. Εγώ έχω μόνο εσένα. Άστο, ό,τι θέλεις καταλάβει. Αν είμαι γιατί είναι δική μου επιλογή, να τιμήσω το πρόσωπο, να γουστάρω το κρεβάτι. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και στο παραμύθι αν δεν είμαι να αγκαλιάζω και να κοροϊδεύω μια ψυχή. Και δεν το έκανα ποτέ σε καμία γυναίκα, παιδιά. Σε καμία γυναίκα. Με τον τρόπο που με έδειχνα, αν είμαι εκεί. Και το ήθελα εγώ να είμαι. Αλλά να αγκαλιάζω παραμυθέ και πούστηκα. Όπου ξέρει κάτι, εγώ μόνο με σένα είμαι. Και την ίδια στιγμή να κάνω πουστιά αλλού, αυτό το θεωρώ πουστιά. Άστο να κατάει μια γυναίκα, δεν λέει τίποτα. Και άστο άντρα, αν του είναι σωστή, αν το καταλαβαίνει, αν του φέρνεται όπως πρέπει, αν δεν του την κάνει. Γιατί δεν υπάρχει γυναίκα και άντρα, αν θέλει να την κάνει, να μην μπορεί να την κάνει. Οπότε λοιπόν αυτή είναι πιο κύρια από κάποια που λέει λόγια και δεν είναι.
Οι πιο μάγκες ένας δεν λέει τίποτα, είναι μονογαμικός εκεί που γουστάρει και δεν κάνει. Χωρίς να είναι λόγια μπλα μπλα. Που έχετε βαρεθεί να ακούσει μωρό με σένα μόνο έχω. Σαν να πας σπίτι, το βρίσκεις απειδά μια ιδιαίτερη Μέρκελ με το κουμπάρο του ξέρω εγώ. Την κουμπάρα, το ότι θέλετε βάλει. Έτσι, η καθαρότητα παιδιά μπορεί να είναι και στις εξηγήσεις και μπορεί να είναι και στον τρόπο που φέρνει το άλλο. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς να το ξέρω, σωστά, ευχαριστώ, λέει η Λίτσα, Γιώργος, ευχαριστώ και καλησπέρα Ηλία. Αρέσει η αλήθεια, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ξέρω ότι δεν μου αρέσει αυτό, αν είναι είπα, αν το έγραψε η Λίτσα πάλι αυτό, δεν ξέρω ποιος είναι, και μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ναι, θα είμαι κυρία Λίτσα, λέει. Ναι, μετά από τις ερωτευμένες, σωστά, ναι, κυρία Λίτσα, θα είμαι, γιατί μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά μου αρέσει η αλήθεια. Μου αρέσει η αλήθεια, περιμένετε, παιδιά, μισό λεπτό. Μου αρέσει η αλήθεια. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μεγαλώνουν παιδιά άλλων χωρίς να το ξέρουν. Σωστό, σωστό, σωστό. Και Γιώργο, σε ευχαριστώ. Και καλώ το να μην κάνει. Καλησπέρα, Ηλία. Καλώ το να φίλο μα από Αγγλία, από Ελλάδα, από Μαγιόρκα, από πού και πού. Γιώργη, και μου κάνανε, ναι, και μου κάνανε παρατήρηση ότι θα καλέσω την αστυνομία τότε με τη Λουκά. Πω. Λοιπόν, Ηλία, κάνει τόση ζέστη όσο λένε. Έτσι και έτσι. Εγώ αντέχω πολύ τη ζέστη, παιδιά. Λοιπόν, ακουστικά, Γιώργο, όπως και εγώ. Α, ναι, αλλά να μην ενοχλεί, ερωτευμένη μου, να μην ενοχλεί όμως όλους τους ανθρώπους γύρω. Α, ακουστικά είναι να το χαμηλωμένο. Αχα. Λοιπόν, Ηλία, όσο διάστημα απαιτείται για να δημιουργηθεί νέο υγιές σπέρμα. Για να δημιουργηθεί νέο υγιές σπέρμα, λένε, όχι, Μιχάλη, τρεις μήνες. Σπέρμα τρεις μήνες, τότε τις κατάδες. Ίσως θα στείμαστε. Τρεις μήνες, υγιές. Γιατί ψόβιο είναι. Άλλο είναι από μόνο το αδυνατό. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό, παιδιά. Το σπέρμα, αν είναι δυνατό, ακούστε ο Αριστοτέλης τι λέει, παιδιά, να το λαδείτε. Όταν πάρεις το σπέρμα και το βάζεις σε ένα ποτήρι με νερό, όσο πιο δυνατό είναι το σπέρμα, τόσο θα πάει κάτω. Όσο πιο αδύνατο και ψόφιο είναι το άντρα, τόσο θα μείνει πάνω. Το έχετε ξανακούσει, ρωτήστε γιατρό. Και αν ο γιατρός είναι προχωρημένος και πονηρός, θα σας το πει. Αν πει τη βλακία, λένε, πέστε το, λέει ο γιατρός, βλακίες. Πέστε το, μου είπε κάποιος φίλος μου, λες εσύ γιατρέ μου βλακίες. Το δυνατό σπέρμα παραμένει όπως ένας κρόκος που είναι δυνατός και δεν είναι ψόφιος να λιώσει. Όσο πιο δυνατό είναι το σπέρμα, παιδιά, του άντρα, τόσο σημαίνει σε αυτό, όσο πιο δυνατό βέβαια και όσο πιο δύναμη έχει, τόσο πάει και βρίσκει που δεν πάει. Γυναίκα κλείνει απ' έξω, δεν είναι καμία σχέση. Λένε μερικοί πήγε μέσα, λέει, πάνε πει θα μείνει και έγκυος. Έχει τέτοιες θωρακίσεις η γυναίκα πριν για να πάει εκεί, στις σάλπιγγες, εντάξει. Να μην τα αναλύσουμε, ολόκληρο δεν υπάρχουν τρεις μήνες. Το σπέρμα φτιάχνεται ανάλογα τη δύναμη του άντρα που έρχεται από νοτιαίο μυαλό και που εκεί έχουμε ερωτηματικά αν το σπέρμα είναι ένα παζλ όλων των καταστάσεων του ανθρώπου, όλων των ιδιωτήτων του, όπως λέμε, πώς είναι DNA. Λοιπόν, και το ξύλο, πότε το έφαγε. Το ξύλο, πότε το έφαγε η γυναίκα. Α, δεν το έφαγε, φαίνεται. Για να το λέει, ρωτάει, με τη Λίτσα. Που λέει, Λίτσα, ότι ξέρω γυναίκες που έχουν παιδιά, που άντρες μεγαλώνουν παιδιά γονών. Πού να το καταλάβουν, ερωτημένοι. Μόνο εσείς τα ξέρετε. Πότε έφαγε η γυναίκα, λέει. Και, Ηλία, κάνει ζέστη ή εγώ κάνω, δεν ξέρω κάνω στα τίλια, καλό, κερινό, κορυδαλός, τι διάλογο λες, είπε, καλοκαιρινός, μάλλον καλοκαιρινός θα λέει, έτσι. Ηλία, κάνει ζέστη, εγώ κάνω ή εγώ ζεσταίνω, με θέλω να πεις. Και τα λόγια είναι περιτά, η πράξη το δείχνουν. Έτσι πιστεύω, παιδιά, πως είναι. Και γεια σου, μάγκα Ηλία, με τις εκπομπές σου. Καλώς το άντο, φίλο μου. Καλώς την από σήμερα που δες πότε έχεις γενέθλια. Τώρα δεν σε μπερδεύω με τον γιατρό μου. Δεν σε μπερδεύω με τον γιατρό εκείνο, τον φίλο μου, τον γυναικολόγο, τον φοβερό τον Άγγελο, τον Τσιριγκοτάκη. Φίλε Δημήτριε,
Δημήτρης, καλό παιδί, μάγκαλε εμένα, μάγκας παιδί και χαίρομαι που είδα να γιορτάζεις με τη γυναίκα σου, να τα ζευγάρια αυτούς τους καιρούς είναι, μην πω τίποτα Δημήτρη, σε ζηλεύω. Μπράβο σας που κλείσατε τόσα χρόνια, μπράβο για την οικογένεια και να είστε όλοι καλά εκεί φίλε Δημήτρη. Δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Ναι, ναι. Δημήτρης, εντάξει, γιατί έτσι έμπαινε και ο γιατρός Δημήτρης, το οποίο το ξανακάνει. Του μένει γιατρού, του λέγα, Δημήτρη, εσένα σου λέγα, γεια σου γιατρέ μου. Και, Ηλία, αν όντως σου φέρεις τη δουλειά, να ξέρεις, δεν τα πω, τα θεωρώ γελία αυτά που λέει και έχει ξεφύγει στα μυαλά. Λέω, φίλε μου, σώ, έχει το χελιδόνι. Ένα το χελιδόνι, ρε χελιδόνι, να μου το, μη μου τρεις πάρεις τώρα. Σου φέρνω τη Λουκά να κάνετε μια βραδιά να το ρίξετε έξω. Μην πέχει μπει μέσα και το βλέπει. Γιατί μου λέει κάτι φορές, κάτι σχόλια έκανες κύριε Ηλία μου, είπαν. Πότε με λέει Ηλία, πότε μου λέει, να σε ρωτήσω Ηλία μου. Πότε μου λέει κύριε Ηλία, λέω εγώ Ελένη μου. Και τι να της πω τώρα, τι κάναμε λίγο πικά, τι κάναμε σε αυτά που λέτε. Τι να της πω, ότι κάποιος σου έλεγε θα φύγει. Γιατί σε θεωρεί αυτό που λες. Λοιπόν, Χελιδόνη, κάνε μια βολτίτσα έτσι με το τρέξιμό σου. Μπες λίγο να δεις τι κουβεντήλο πρέπει να έχουν πει κάτοικοι. Θα την προκαλέσω πολύ σεξουαλικά. Όσο αντέξει, άντεξε. Όσο φωνάζει, θα βάζω σποτ και δεν το καταλαβαίνει. Όταν δω την καρίζει και λέει τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, θα σηκώσουμε, θα βάζω, μπορεί να βαρεθείτε να βλέπετε καταστήματα, θα βάζω και δεν το ξέρει, δεν θα βλέπετε. Θα λέω, ναι, ζωντανό είναι. Αν μαζαλίζει τα ούμπαλα. Και πάμε λοιπόν μετά το χελιδόνι. Ηλία, σήμερα εδώ το θερμόμετρο έδειξε 45. Πω πω πω, ξάνθη 45. Πω πω ρε Γιώργη. Ενώ θέλω η δική μου Κυριακή βράδυ να πείτε 9 και 20, 9 και μισή αρχίζει η εκπομπή. 9 και 25, ξέρω και μισή. Μια ωραία εκπομπή που κάνει ο Πάσχος, ωραίος αυτός δημοσιογράφος πολλά χρόνια, στο ΑΡΤ, το ΑΡΤ, το κανάλι, στη τηλεόραση, έτσι. Δέστε να μου κάνετε από Δευτέρα κανένα σχόλιο πώς τα είδατε, αν τους βάζουμε φωτιές, αν τους χαλάμε τη σούπα σε πολλά πράγματα, σε διαφόρους δεκατερικά πράγματα. Δέστε, εκπομπή μαρτυρίες με τον Πάσχο, 9.30, Κυριακή βράδυ, όχι αύριο μεθαύριο. Όταν είστε σπίτι, γράψτε σε ένα μπλοκάκι εκεί, να δούμε τον φίλο μας τον Ηλία. Και δεν είναι θέμα ανάγκη τόσο για τη λαδέαση εκεί, σιγά. Όσο γουστάρω εσείς οι δικοί μου να έχετε μια γνώμη στο αν τα λέω αλλού ή κάνω το μάγκα εδώ μόνο. Δέστε, εκείνο που δεν μπορώ να δεν ανέπτυξα πολύ ήταν για το μυθιστόρημα που γράφω. Θα τα αναλύσω πρώτα σε εσάς. Μόλις ξεκίνησα, παιδιά, και πήγα να πω ένα επικό μυθιστόρημα με τίτλο. Η εκδίκηση της μικρής πρικίπισσας κυκλοφορεί 21 Δεκέμβρη του 2017. Θα απασχολήσει πάρα πολύ πολλά πράγματα μετά από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μόλις ξεκίνησα σήμερα και πάω να ξανοιχτώ τι κρύβει, τι κάνει, λέω ας το μαζέψω, γιατί έγινε το γύρισμα για την Κυριακή, ας το μαζέψω και ας μην είναι αυτό που θέλω να βγάλω. Δεν πειράζει, έχουμε εκπομπές, έχουμε άλλα πράγματα και είναι το μόνο που άφησα λίγο πίσω, αλλά καλύτερα, καλά έκανα μετά, σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε να αδειάσω τόσο πολύ αυτά που θα διαστούν στο μέλλον. Λοιπόν, έχω ένα φίλο πολύ καλός από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Δράμα φίλε, ή από την Ξάνθη, ο οποίος μου στέλνει πάρα πολλά ωραία πράγματα σε link δημοσιογράφος. Βλέπω τώρα ο Τολίας. Λοιπόν, και έλα μωρέ, καλή είναι η σκηνή που γαβγίζει, δεν δαγκώνει. Σωστό. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι είναι. Τώρα την πλάκα, παιδιά. Μπορεί να μας βαραίνει όταν έρχεται την καρίση, αλλά εγώ νιώθω ότι πάω να κάνω μια εκπομπή λίγο ανάμετρα. Να μην βάλω πολύ το μυαλί να κυνηγήσει πολύ. Ας φαίνομαι πως ζαλίζομαι εδώ και φωνάζομαι. Δηλαδή. Δεν τρέχει τίποτα, τα αντέχω αυτά. Για να κάνω λίγο την πλάκα μου. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πια εγώ είμαι στην ΚΟ. Πια 45, μας λέει εδώ πέρα το χελιδόνι. Εγώ είμαι στην ΚΟ. 51 πήγε σήμερα στον ήλιο. 5 το απόγευμα. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Έλα, χελιδόνι, τώρα 51.
δεν κάνεις πλάκα. Και θα το λέγανε τα κανάλια. Δεν το πιστεύω 51, πρέπει να κάνεις λίγο πλάκα. Και μακάρι να κάνεις όχι τίποτα άλλο. Μην πάθουν άνθρωποι, πάθουν δύσπνοιες και πάθουν όπως πάθανε σε ένα νοσοκομείο, λιποθυμίες και τέτοια. Εντάξει. Πάμε σε παρακαλώ, παιδιά, δευτερόλεπτα. Είδατε πώς σας πάω. Δευτερόλεπτα και φοβερά σχόλια. Ελάτε δυναμικά, όπως είστε μέχρι τώρα που σκίζετε. Παρασκευή βράδυ, μια ωραία εκπομπή. Βραδινή, Μιχάλη μου, βλέπεις. Βλέπεις τι ώρα έχει χτυπήσει τώρα, 10. Αρχίσαμε 9 και 9 λεπτά και θα πάμε όσο τραβήξετε. Όσο γουστάρετε. Ενώ. Δευτερόλεπτα. Άνοιξε ένα κόσμημα στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργείου. Ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργείου. Οπτικά στεργείου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Ωραία. Και πάμε στο πάνω που λέει χρειάζονται και τέτοιες φωνές για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. Ναι, εσύ εννοείται με την καλεσμένη Δευτέρα. Ενώ το χελιδόνιμο λέει 51 στον ήλιο, σε σκιά θα ήταν και 48. Δεν το πιστεύω, χελιδόνι. Μου λες πολύ μεγάλο. Εκτός αν το πάνε τηλεοράσεις και το ξέρεις και είσαι και εσύ από την ΚΟ και βγαίνω εγώ και χαίρομαι να είμαι αδιάβαστος που δεν έχω, δεν το ήξερα, δεν το έχω πραγματικά προσέξει. Αυτό που μου λες, δεν το ήξερα. Ότι ήταν 50 σήμερα στην Ελλάδα. Λίγο σε βρίσκω λίγο συμπημένο στον ήλιο. Θα ήταν πιο κάτω συμπημένο το 48 εννοείς. Πάντα έχουμε διαφορά γύρω στις 4 πραγματικά. Όταν λένε αύριο είναι τα τάδε, άλλο να λένε υποσιά, διαφορετικό να είναι χωρίς σιά, έτσι. Και όπως ξέρετε, όσοι έχετε ζήσει σε κάθε χώρο και σε δουλειές και τέτοια, άλλο να είσαι κάτω από τον ήλιο που λέμε σε τρώει το ηλιοπύρι και άλλο να είσαι σε μια σκιά από κάτω και σε έχει ακόμη κι άπνοια. Ο ήλιος ο άτιμος δεν παίζεται. Παιδιά, τώρα κάτι για τον ήλιο, το οποίο το ξέρετε και να μην το ξέρετε προς Θεού, δεν είναι υποτιμητικό. Εάν χάσουμε τον ήλιο, αν κάποια στιγμή όπως είμαστε εκεί, ο ήλιος χαθεί. Θα ανατραπούν τα πάντα και εξαφανιστήκαμε όλοι. Τίποτα θα είμαστε εμείς επί 8 λεπτά, θα έρχονται ακόμη ακτίνες του ήλιου. Φανταστείτε πόσο μακριά, πόσο έτοιμο το είναι. Σε 8 λεπτά θα ξαφανιστεί ο ήλιος. Δηλαδή την ώρα που έχουμε τον ήλιο και συμβαίνει αυτό το κακό, αυτή η καταστροφή, βλέπουμε επί 8 λεπτά ακόμη να υπάρχει ακόμη ήλιος που έρχονται οι ακτίνες από την ώρα που έχει χαθεί, παιδιά. 8 λεπτά κάνουν, θέλει 8 λεπτά από την ώρα που θα συμβεί. Αυτό. Λοιπόν, έγραψε για να εξαφανιστεί. Και είμαστε το σετό. Έγραφε το. Δεν το κατάλαβα. Έγραφε το γιοταχή. Είμαστε και νότια εδώ. Ποιο γιοταχή, ρε Χελιδονάκη. Λοιπόν, σας είπα πριν και το αφήσαμε. Δύο τύποι λοιπόν για να ακουστεί το κανάλι του, έτσι διαδικτυακό όπως είμαστε αυτό εδώ το κανάλι. Ακούστε και τρελαθείτε, παιδιά. Για να. Τι τρελά οι πούστες. Πήραν τις απλιάκες μάδες, ανοίξαν το λάμπο τους, μπήκαν μέσα, κλείσανε σαν φέρετρο, βάλανε μέσα και κάνανε live εκπομπή. 24ωρο live εκπομπή μέσα από τα φέρετρα, μέσα από τον τάφο τους. Φέρετρο, όχι, μέσα από τον τάφο τους. Μέσα από τον τάφο τους ανοίξανε τάφο και μπήκαν μέσα για να κάνουν εκπομπή live για να ακουστεί, κάνουν εντυπωσιακά πράγματα. Ωραίο, μ' αρέσει, δεν το βρίσκω για κανένα. Ωραίο είναι, ακραίο είναι, αλλά δεν πειράξανε κανέναν. Αυτοί διακινδυνεύσανε, ό,τι διακινδυνεύσανε και μαγκιά τους. Εμείς λοιπόν για να ξεπεράσουμε αυτούς τους τύπους που μπήκαν μέσα δυο τους αγκαλίτσα και έχουν live τα πλάνα στο κανάλι τους, εγώ πρέπει να πάω με έναν πεθαμένο να κάνω να πω με πεθαμένο μέσα και να σας κάνω live. Ποιος θα δεχόταν, λέτε. Δηλαδή αν έκανα μια τέτοια πρόταση, παιδιά, που είναι ωραία το λέω στον αέρα, θα με αφήνει να πω με έναν πεθαμένο, είναι ο δικός μας συγγενής.
ξαφνικά και να κομιδιάζεις και δίπλα, μακάβριο, αλλά να το δεις και παιδιά που ανοίξτε. Δεν το κατηγορούσα καθόλου. Να άντεχε κάποιος να μπαίνει εκεί δίπλα, μαζί με ένα όσο και να ακούγεται φοβερό, μακάβριο, τρελό. Μου το ξέρω πως έτσι θα ακούτε, λέω Παναγία μου θα λέτε. Και μην φοβάστε εσείς που νύχτες και τέτοια, δεν θα φοβάστε ποτέ τους πεθαμένους. Τους ζωντανούς να φοβάστε. Εκεί είναι η σατανάδηση αληθινή. Όποιος φοβάται τη νύχτα είναι πολύ κορόιδο. Βάλουμε διαολάκια μου. Βάλουμε να πάω σε ένα πορταφείο που έχω μπει. Δεν με νοιάζει, δεν κάνω το πονηρό και το τσαμπουκά. Δεν φοβάμαι τους αυτά τα πράγματα. Να φοβάστε τους ζωντανούς. Λοιπόν, σε λίγα χρόνια θα φτάσει και τους 50 βαθμούς, δεν είναι μακριά. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μου λες σε λίγα χρόνια να φτάσει στους 50. Και τώρα μου λες, ή πριν σου μου λες, είσαι νοστικό 51. Αν είχα δει αυτό το φαινόμενο που λες 51, νοστικό σήμερα, χελιδονάκι μου, θα έγραφα. Σε λίγα χρόνια το δείτε 60-70. Άρα, την έκανες, την πάτησες. Δεν ήταν 20 σήμερα 51. Προχωράμε. Πάμε λοιπόν τώρα και, Μιχάλης, δεν θα άντεχα χωρίς την πισίνα μου, απορώ πως αντέχετε εσείς. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Έρευνα να έχω μια ιδιωτική πισίνα ο καθένας. Πήγαμε βόλτα με την πισίνα μας, να είναι κατοχυρωμένη έτσι να μην φέρουμε τα νερά. Και, ερωτεμένη, Ηλία, πιστεύεις ότι είμαστε μόνοι στο γαλαξία, υπάρχουν και άλλοι σε άλλοι πλανήτες. Ούτε για θέμα για κουβέντα. Μου αρέσει που το κουβεντιάζουμε, αλλά ούτε για θέμα για ερωτηματικά, αν τη λέτε ρε παιδιά. Δεν το συζητάω. Όχι μόνοι δεν είμαστε. Δεν ξέρω τι άλλοι υπάρχουν πιο προηγμένοι από εμάς, τεχνολογίες, μυαλά, πώς μπορεί να τα κατασκευάσματά τους μπορεί να είναι διαφορετικά. Να μην πηγαίνουν έτσι λόγω του περιβάλλοντος τόσο ψηλή. Μπορεί να είναι 5 μέτρα, μπορεί να είναι 2 μέτρα, μπορεί να είναι νανάκια. Μπορεί αυτοί που έχουν κάνει και που είναι από ειδικές πηγές πάντα, να ξέρετε, τα έργα εκείνα που δείχνουν και αρχίζουν να υποπτεύουν τον κόσμο χρόνια πριν, ξεκινώντας από τον Λούκας, που είχε κάνει επαφές του τύπου. Στρίμπερ, ποιος ήταν αυτός, οι οποίοι είναι διαβασμένοι συσσαγωγικά, πληροφορημένοι, ειδικών πληροφοριών, παραγωγοί, καλλιτέχνες, που δεν κάνουν τυχαία τίποτα ακόμη και την κατασκευή πώς είναι το διαστημόπλιο ή άνθρωποι εκείνο εκεί με τα ματάκια έτσι. Να ξέρετε, τίποτα τυχαίο δεν είναι, παιδιά. Οπότε λοιπόν, ποιος ξέρει άλλο μπορεί να είναι. Να είναι πιο μεγάλη, μπορεί καπθυρία. Σημασία έχει πως στα δισεκατομμύρια γαλαξίες που είναι το δικό μας, πως στο δικό μας υπάρχει η Γη. Και που δεν ξέρουμε για όλο το γαλαξία. Ξέρουμε τίποτα, του κόλλου εδώ γύρω. Δεν με πείθει κανένας ότι υπάρχουν ζωή ανθρώπινη, άνθρωποι με τα δικά τους σας είπα δεδομένα. Δεν ξέρω αν εκείνοι οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, πιο κυτρινισμένοι, πιο μαυρισμένοι, πιο κόκκινοι, πιο πράσινοι, πιο να φαίνονται σαφίδια, πιο... δεν ξέρω. Πάντως ότι υπάρχει στο ύφος το ανθρώπινο, ανθρώπινη ζωή με τα δεδομένα καρδιάς και τέτοια, δεν είναι ερωτηματικά και με προηγμένη σκέψη, τεχνολογία και όλα. Αυτό, ερωτευμένοι μου, αν μου λέγανε να μου αποδείχνει την αλήθεια και να μου έλεγαν να πάθεις ένα κακό, αν δεν σημαίνει αυτό, θα το διακινδύνευα να πάθω προκειμένου να μάθω την αλήθεια. Και να ακουγόταν όμως ότι έκανα αυτή τη θυσία. Μην κάνω μαλακία, είσαι βάρος μου, να βάλω κάτι να πούνε. Σε σκοτώνουμε και μαθαίνει η ανθρωπότητα αν υπάρχει ζωή κάπου αλλού. Αλλά τεκμηριωμένα, όχι του κόλλου, θα δεχόμουν μια θυσία τέτοια. Σας μιλάω ειλικρινά, με καρδιά του, μου λέγανε τώρα. Δέχεσαι να θυσιαστείς, αλλά αύριο θα γίνεται μια κάπου, θα αποδεικνύεται όμως στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν τελικά, υπάρχουν. Θα λέγανε. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ λίγο, πάλι δευτερόλεπτα και γυρνάω. Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Όταν το ρούχο έχει υπογραφή. Όταν το επώνυμο είναι στις επιλογές σας. Όταν θέλεις να ντυθείς ξεχωριστά. Όταν
αγαπάς την τσέπη σου. Όταν πάμπολα όταν, τότε body move, η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body move, η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Λοιπόν, νομίζω ότι να δείξει και το είδαμε όλο το φοβερό αυτό για τα αθλητικά, τα φοβερά, το φίλο μου τον Αντρέα τον Μόρφη. Παιδιά, λέει, Ηλία, για σχολίασε τον πάπα, τον παπά, τον πάπα, που τα βάζει. Και μπορούσα να πάει και με τον πάπα, παιδιά, διαβάζοντας. Τώρα δεν διαβάζω, αυθόρμητα. Έτσι, live είναι όλα. Τώρα δεν κοιτάω πριν τι μου έχετε γράψει να ετοιμαστώ για σχόλιο. Ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, φίλε Λάμπρο που δεν βλέπεις εκπομπή εσύ, Λάμπρο Πάσχη, θα πούμε την Κυριακή το βράδυ και στο ΑΡΠ. Βλέπεις τι τραβάμε και εδώ. Τραβάς και εσύ και τηλεοπτικά. Ξέρουμε τι τραβάτε, παντού εννοώ, σε όλα τα κανάλια με την αγωνία, σε δημοσιογράφη και τέτοια. Αλλά δέστε και εδώ πέρα τι επιφυλακή πρέπει να είσαι. Και θέλω μια μέρα να κάνουμε κομπή εδώ με αυτόν τον καλό δημοσιογράφο. Το έχω ξαναπεί καιρό, το λέω τώρα πήγα στην εκπομπή του. Θα ήταν λαμογέ. 2 χρόνια πριν του λέω σε περιμένω να κάνουμε κομπή. Εντάξει. Λοιπόν, τον παπά μετά και τις κεραίες σίγουρα θα τον είχες πετύχει στο YouTube. Δεν το έχω πετύχει. Η παπά. Α, τώρα κατάλαβα. Ο ευτυχώς τον είχα πετύχει, είδατε. Διάβασα όμως λέει τον παπά. Τον πάπα στην αρχή, μετά πήγα στον παπά για τον παπά κυβερνητικά και μετά πάμε σε παπά, που εννοείται παπά είναι παπά που τα βάζε και κλώτσα για εκεί και ένας παπάς πτάσπα για όλα εκεί πήγαινε. Δεν ξέρω, χελιδόνι μου, δεν ξέρω πόσο αληθινό ήταν. Φοβάμαι πως ήταν βαλτό. Άνοιγε το τσαμπουκά να τα σπάσει, ήξερε πως πάει αυτόφορο. Και αν δεν πάει αυτόφορο, πάει μήνυς. Σπάσε ένα αυτά τα σκατά αυτών των τραπεζιτών, των τοκογλύφων, αυτούς τους πανίσχυρους, σε 3 λεπτά σε έχουν πιάσει. Αν το σπάσει κάπου και έκανε γύρισμα και τη γλίτωσε μαγιά του. Πάνω που με εναντίον εγώ να χαλάσει περιουσία, είτε του κράτους ό,τι βάλει. Αν ήξερα πως κλέβω από μια τράπεζα, κλέβεται από κάπου παιδιά, κλέβεται κάπου τους τοκογλύφους, κλέβεται αυτούς που παίρνουν την Ελλάδα, θα σε έλεγα μπράβο. Αλλά κάτι το οποίο μπορεί να είναι εκεί να εξυπηρετεί μετά το γεροντάκι να πάει να πάρει τη σύνταξή του, δεν ξέρω πώς θα σας έλεγανε. Μπράβο. Οπότε λοιπόν, πάνω σε αυτό που έκανε αυτός ο παπάς, τον είδα πολύ τσαμπουκά, τσαντζόταν εκεί, βάραγε μια καρέκλα και λέμε το ίδιο, δεν ξέρω πόσο το έκανε. Δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν ξέρω πόσο αληθινό ήταν. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Τώρα που το είπες όμως αυτό, όπου πώς πάει το ένα θέμα στο άλλο. Τώρα που είπες αυτό, μου δίνεις το δικαίωμα να σκεφτώ κάτι ο κακομοίρης στους παλιάρες, συμπαντέστε το παιδί. Και αυτό που λέει την Κυριακή στις μαρτυρίες του Πάσχου, δεν τον θάβω, θα καταλάβει κανείς με τι πνεύμα το λέω, και στις 4.000 γυναίκες. Κάποιοι το κυνηγάνε, πήγανε μέχρι τον Άγιο Δομήνικο, ότι ψάχνουν λέει κάτι πιστοτική κάρτα, του πάρουν λεφτά. Σας έχω πει, παιδιά, τι απάντηγα σε έναν που έκανα το λάθος και πήρα με δόσεις, επειδή με έπεισε ο άνθρωπος με τα αυτοκίνητα, του λέω ρετάκι, πώς είναι σου δίνω το μήνα. Δεν θέλω να. Όχι, δεν θέλω γραμμάτια, δεν βάζω ποτέ. Όχι, μου λέει, θα το κάνουμε έτσι. Και κάνω το λάθος, παιδιά, και μου σπάσανε τα αρχίδια, η κολοτράπεζα. Κάποια στιγμή μου λέει, μαγνητοφωνήστε, λέω, αντε γαμηθείτε, ρε, σε αλήθεια του ανθρώπου, δεν τρέπει, πώς μιλάτε έτσι, μου λέει, καταγράφεστε στα αρχίδια μου, ρε. Καταγράφουμε, έχετε ζαλίσει τα αρχίδια. Πώς είναι ο μήνας σήμερα, ρε. Μία. Γιατί με παίρνετε πρωί-πρωί, ρε. Έχει τελειώσει η μέρα που ήταν να πληρωθεί το γραμμάτι αυτό και δεν λέτε ότι πληρώνω 2-2 μαζί. Μα σας παρακαλώ, λέτε. Άντε ρε, ηλίθι, λέτε. Γαμί στον κόσμο. Ηλίθι, μαλάκες, κολοτράπεζες. Σας μιλάω ειλικρινά αυτό το διάλογο. Και ήμουν αποφασισμένος σε την καταγραφή που κάνανε. Δικηγόρος, καλημέρα σας. Λέω ναι, κατά σύμπτωση είναι το πρωί. Και βρίσκομαι, θυμάμαι, απέναντι που δεν υπάρχει τραπέζι. Κατά σύμπτωση είναι το πρωί. Έχω κατέβει στον Πειραιά, που εγώ τα πρωινά δεν είναι τόσο να κυκλοφορώ και να βγαίνω. Έχω πάει στο τσάκο και έχω πάει απέναντι στη θάλασσα. Μια φοβερή σύμπτωση. Και με παίρνει λοιπόν, κάτω στην Πειραιακή εννοώ, παιδιά,
το παλιό Τσάκο που έπεσε να κάνει σχολεία του Προέδρου, το φοβερό αυτό μαγαζί αυτού του άρχοντα του Τσάκου. Και καλημέρα σας, λέει, λέω καλημέρα. Έχετε σήμερα με καρπάκι την προηγούμενη μέρα. Προσέξτε. Λένε τι θέλετε. Δεν γαμιάτε, γαμηθείτε. Όπως σας το λέω, παιδε, και εσύ, συγγνώμη που μιλάω έτσι τώρα. Σε εσάς που ξέρετε πολύ καλά πως οι λέξεις μου είναι αγνές στον τρόπο που μιλάω εγώ. Αν δεν γαμηθεί το λέτε γαμιστό κοσμάκι, δεν τρέπεστε, πέρα σήμερα. Σας πάει καλά. Τι με παίρνετε πρωί πρωί, λέει. Λέω ρε, αν τα πληρωθεί το μεσημέρι, που λέει τότε πληρώνω και δύο μήνες μαζί. Καμώ το σπίτι του και πήγα, λέει, αν είναι αλήθεια, να βρουν το σπαλιάρα το παιδί να το ξεφτυλίσουν στον Άγιο Δομήνικο, ρε, που μια κάρτα έτρεχε, λέει, κάτι χρέη. Αν πήγανε, πολύ ηλίθι, όποια πιστοτική κάρτα κι αν ήταν. Δεν φτάνει που παίρνει 1.000 ευρώ. Που εγώ δεν είχα ποτέ κάρτα. Ποτέ κλιματίτα να παίρνετε κάρτα από τα Λαμόγια. 1.000 παίρνει, δεν ξεφρώνει ποτέ. Σε γαμίσανε, 7.000 παίρνουν. 1.000 βάζει τράπεζα, 1.002 ευρώ παίρνει πίσω. Που λέω λόγο, δεν ξέρω πώ είναι. 1.000 παίρνει σαν τράπεζα, 7.000. Αλληγορικά το λέω 7.000. 1.700. Τρέχει. Λίγο να μην πληρώσει. Τόκο στον τόκο. Και στο άλλο την Παναγία, τα Λαμόγια. Λοιπόν, για να πάμε λίγο εδώ. Τους φίλους να φοβόσαστε, λέει. Α, τους φίλους να φοβόσαστε μόνο αυτούς. Α, που κάνουν το σχόλιο σχετικά με νυχτερινούς, βρικόλακες. Λοιπόν, Ηλία, πότε θα φέρεις εκείνο το παιδί από το 80 με τη Σβητοδυνία να τα πούμε για το 80. Κομπάρα αυτή την είδα. Χαιριδόν, εγώ πει στον Παναγιώτη, τον Παπακανέλο να είναι καλό παιδί, γουστάρι. Το φίλο το καλό παιδί που έχει κάνει φοβερή δουλειά δεκαετία του 80. Καλά επί Έλληνα προθέσει μηχανή εδώ. Του χρωστάμε, δεν ξέρω τι είπε. Φοβερή δουλειά έχει κάνει. Ούτε αδελφόνο να ήταν του καλλιτεχνικού χώρου δεν θα έκανε τέτοια πράγματα. Αλλά είναι καλλιτέχνη από μόνο του. Λοιπόν, και ερωτεμένη, συμφωνώ κι εγώ Ηλία, είναι πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε πως είμαστε μόνοι. Όχι, εξωγήινους δεν έχω ερωτηματικά. Καθόλου. Πολλοί εγωιστές αυτοί που πιστεύουν εκεί, που θέλουν να κλείσουν τα μάτια του κοσμάκι, θέλουν να τα αφήνουν στο σκοτάδι και όταν θα αποδειχτεί μετά από χρόνια, όποτε έχουν στο νου τους να βγάλουν αυτό το νέο, αυτή την είδηση από την πραγματικότητα, θα λένε μετά από 100 χρόνια, πολύ γρήγορα θα γίνει, αλλά λέω, πες 100. Καλά λέει το 2017 τόσο ζώα. Καλά πιστεύουν πως είναι μόνοι τους στη γη. Μόνο αυτοί ζουνε, σαν πλανήτες. Καλά. Και θα λέμε και θα κορυδεύουμε όπως χρόνια πριν λέμε τώρα. Καλά ρε το 1300 τόσο. Πιστεύουν πως δεν υπάρχει Αμερική. Έτσι θεωρώ παιδιά τους εξωγήινους και άλλους πλανήτες που έχουν ζωή. Όπως ακριβώς μας κρύβανε παρόλο που είχαν χάρτες έτοιμους που είναι η Αμερικούλα, που είναι τάδε, που είναι η Αυστραλία, που είναι το τέτοιο και βρίσκανε τάχα του κόλου με τον Νίξ Κολόμβο του κόλου ότι πάει και κάνει αποστολή της Βασίλισσα να βρει τους νέους τόπους. Αυτά είναι για παιδάκια. Λοιπόν, Ηλία, θα πας Λευκάδα. Μιχάλη, μακάρι να τα κατάφερε να πάω να ανάψω ένα κεράκι στην μανούλα που είχε φύγει τόσο νέα που έχω να πω 2 χρόνια. Κάτι μου λέει μπορεί να την κάνω φέτος. Κάτι αστραπεί, κάτι μου λέει μπορεί να την κάνω. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει ξεφύγει Ηλία αυτός ο παπάς. Δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει η Χελίδα. Και άσε που σε παίρνουν τηλέφωνο την ώρα, ό,τι ώρα του καπνίσει. Όχι, σου λέω, δεν είπα, μην ξανακάνω σχόλιο. Τους αλήτες έχουν βάλει εταιρείες ειδικές δικηγόρου και σπανταρχιδία. Και όταν είναι για να πάρεις κανένα φράγκο πίσω, για να σου δώσουν τόκους στα λεφτουδάκια που έχει βγάλει με υδρότα στα τέτοια τους. Αυτό το καθυστημένο και το σύστημα. Αν δεν το βάλουμε αυτούς, τι τον πονηρό κάνει. Αλλά οι μαλάκες, αυτό έλεγα σήμερα με τον Πάσχο στις μαρτυρίες στην Κυριακή. Και έλεγε ο Πάσχο μόνος του και καλά και μπράβο του. Ποιοι είναι αυτοί και που ειδοποιεί οι παρουσιαστές που κουνιούνται και τα βάλουν με το σύστημα, κότες όλες. Δέστε για τη λέμε την Κυριακή και ποια ονόματα. Βολεμένοι κοτούλες, κοτούλες και ειδοποιεί. Κοτούλες, δέστε τις μαρτυρίες την Κυριακή στο Άρκο με τον Πάσχο, 9:30. Θέλω να δείτε τι λέμε εκεί πέρα. Λοιπόν. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ και γυρνάω. Μητρόπουλος Hyundai στο ήλιο. Η ΜΑΤ κίνηση
στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Hyundai. Λοιπόν, πάμε εδώ μέσα, παιδιά, και λέμε μετά την ερωτευμένη τώρα αυτό που λέει: άσυψε, παίρνω τηλέφωνο τη ώρα, ό,τι ώρα του καπνίζει, ό,τι καλά. Και έχουμε ηλία και εγώ του έχει και εγώ του έχω βρήσει σχρά από οικογένειες μέχρι Παναγίες, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα γιατί είναι παράνομη να σε παίρνω τηλέφωνο εφόσον του τα δίνει κανονικά. Και να μην του τα δίνει κανονικά, ρε παιδιά. Και να καθυστερούσε λίγο. Επειδή είναι τέτοια η τοκογλυφία που σου κάνει και σε έχουν βγάλει, αντί να είναι λίγο λογική σε αυτού που είναι, ρε παιδί μου, έχει πληρώσει κάποιο. Επί μήνε πληρώνει. Και μια μέρα ξεχάσει δύο μέρε. Ρε από το πρωί, μαλάκε 10 φορέ. Κατάλαβε. Από το πρωί 10 φορέ. Πρωί-πρωί, καλημέρα λέει. Το μεσημέρι λέει μέχρι τι 3. Άκου, κουφάλεσε. Από το πρωί σε παίρνουν. Τι ώρα είναι, λέω. Έτσι ξεκίνησα την κουβέντα. Ναι, γραμμάτιο. Τι ώρα είναι, τι ώρα, λέω, κλείνει τραπέζιο. Και ήταν το λόγια που σα είπα να μην τα ξαναλέω και κάνω τον πονηρό εδώ και το λιοντάρι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και ευτυχώς τώρα την έχουν ψηλιαστεί τη δουλειά και δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Μα έτσι που τα δίνανε και που δέρνανε τον κόσμο, καλύτερα που δεν δίνουν. Καλύτερα που δεν δίνουν. Άλλο αν πνίγεται κάποιο κοσμάκι, όταν θα δίνει ακόμη και Σαββατοκύριακο που να πα σε πόρτα παιδιά, δάνεια για εκδρομές, για να σε ρίξουν την πλόφα, να έχει όλη τη ζωή σου να σε κυνηγάνε οι τράπεζες και οι κάρτες. Γιατί ο ανθρωπάκος λέει: δεν παίρνω μόνο και 1000 ακόμη ευρώ. Πού να ξέρει πως τα 1000 θα τα επιστρέψει χιλιαπλάσια. Πού να ξέρει με τα λαμόγια του τοκογλύφου. Λοιπόν, να έρθω παιδιά λίγο μετά από αυτό το σχολιάκι που έκανα για το σπαλιάρα το παιδί που είναι και συμπαθέστατο. Κάτι είδα αυτοκτονία πάλι στη Λιακουμάκη, Λιακουμάκη ήταν Γιάννη, έτσι. Τώρα εδώ που Αγρινίου, Μεσολογγίου, ΤΕΗ. Δεν ξέρω. Κάτι είδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ πάντως είχα πει το σχόλιο εκείνο τότε και εύχομαι να μην έχει καμία σχέση του η αυτοκτονία από ένα νέο παιδί, τόσο νέο παιδί, φοιτητής που κρεμάστηκε, τι έκανε για αυτοκτόνησε. Τότε από τα σχόλιά μου ήταν υποβήθηκα και λίγο νομικά, αλλά δεν μπορούσα να μου κάνω τίποτα. Και δεν έπεσα έξω τόσο. Αυτά που κρύβανε μετά, όπως κατάλαβα, παντού. Και όταν βγαίνανε και μιλάγανε και δημοσιογράφοι και δικηγόροι, κάτι μου λέει πως είχαμε πιάσει Διάνα σε μία αυτοκτονία. Να αποξεύω τα λόγια μου. Που κρυβόταν σεξουαλικά. Έτσι, πως περιπέζανε κάποιο παιδί κάπου και μέσα από το παιχνίδι αυτό το αναγκάσανε με αυτά που του κρύβανε και αυτά που του κάνανε το περίγελο να αυτοκτονήσει. Κλείνω αυτό το θέμα. Ήθελα να κάνω το σχόλιο αυτό για τα ΤΕΗ Μεσολογγίου και πήγα και στο άλλο το θέμα, την κρίση, την αναφορά που έκανα και για εκείνο θέλω σχολιάσαμε το παιδί από την Κρήτη τότε. Λοιπόν, τη Μέρκελ τη γούσταρα. Είδατε ένα ωραίο που έκανε η Μέρκελ. Ηλία, θέλω κάποια μέρα να καλέσει την εκπομπή σου, την Κέλλη Γαβριήλ, εγώ να την ακούσω στα μίντια πάρα πολλά χρόνια. Ωραία ιδέα μου δίνεις. Όχι, πιο πάνω είναι άλλος. Ευτυχώς τώρα την έχω ψηλιαστεί, το πάμε και μετά πάμε κάπου τη Λία. Όλοι είχαν από 5 πιστωτικές, από την απλή μέχρι τη χρυσή, τώρα ούτε βρακή να φορέσουμε δεν έχουμε. Δεν έπρεπε να έχουμε 5 όμως, δεν έπρεπε να έχετε 5 χελιόνιμο. Δεν θέλω ρε φίλε να έχετε 5 να έχετε πατήσει. Τα λαμόγια δίνανε τις 5 δεν ξέρω πώς θα σας πνίξουνε. Δεν είναι μαγιά αυτά. Να αντιμετωπίσεις τα πράγματα όσο μπορείς με μια οικονομία, ό,τι γίνεται.
όταν κρέμεσαι πια να κρεμαστείς από μία, αλλά είναι και 10 κάρτες και άλλες φάνω και λέω, όχι αυτή, αυτή, για να πω αυτή είσαι εκεί. Παίρνει από την άλλη πλήρως εκεί, έπαιρνε από την άλλη εκεί. Φυσικά έχεις να κάνεις με θηλία που δεν τα βγάζεις πέρα. Και είδατε πώς καταστραφήκαν άνθρωποι, πώς χάνουν σπίτια και πώς μπαίνουν φυλακές και πώς χτυπάνε μπιέλα και. Προσέχετε τις κάρτες. Μην τη χρησιμοποιείτε. Σας παίρνει. Έχετε μία κάρτα, έχει, να την κάνετε χρήση, θα σας την προσφέρουμε και αυτά, στα τέτοια σας. Μην χρησιμοποιείτε, μην τους ακούτε. Μπαίνετε σε περιπέτεια. Λοιπόν, και ερωτευμένη. Ηλία, θέλω κάποια μέρα κατόπαμε, ναι. Γκέλη Γαβρί, βρες την ερωτευμένη μου. Την έχω φίλη εγώ. Θα το γράψω και σου πόσο. Κι άλλο έχω πει, αλλά μετά του ψάχνω και του βρίσκω. Γκέλη. Γαβρίλ. Κι εγώ την πάω αυτή τη γυναίκα. Θα το γράψουμε σε ένα άλλο χαρτάκι. Είναι πιο εδώ. Γκέλη. Είναι μέσα. Ξέρεις ερωτευμένη η καρδιά. Αν είναι μέσα στο... αν έχει face. Πάμε λοιπόν στο... Ηλία, θέλω να καλέσεις αυτό. Εννοείται, ρε Ηλία, ότι όταν τα είχαμε, τις είχαμε τις κάρτες αυτές, είχαμε και λεφτά. Τώρα άλλαξαν οι κεροί. Ναι, ρε, δεν είμαι, αλλά και 5 γάμο. Πόσα λεφτά έχεις και 5 κάρτες. Να λοιπόν το πλαστό χρήμα που είχες. Το ψεύτικο των άλλων το χρήμα. Τον υποτιμώ ότι δεν μπορεί να είσαι πάπλουτος. Και σου εύχομαι να είσαι. Όταν μου λες ότι έχεις 5 κάρτες, πόσα μπορεί να είναι δικά σου λεφτά. Για να έχεις πάρει 5 πάνε από την εξαγωνία των 5. Μήπως ξανήθηκες πολύ και μπήκες στην περιπέτεια. Γι' αυτό το λέω. Καλοπροαίρετα το λέω. Πόσος κόσμος παρασύρθηκε. Σωστό. Όπως με το χρηματιστήριο. Πόσος κόσμος παρασύρθηκε. Γδάρα μου Σιμίτης, το λαμογέ εκεί των πρωθυπουργών, ο εξυγχρονιστής που σας το μασάραν εξοριστής με κάτι ειδικά πλάνα και λες πόρα, πώς είμαι κανένα. Εγώ έλεγα, ρε πώς τι είναι πρωθυπουργός αυτός. Πώς είμαι εγώ μαλάκας. Και όλοι οι άλλοι τόσο είχαν τη βέβαια αυτό, ο εξυγχρονιστής της Ελλάδας. Ωραία πώς θες μείνει πίσω, λέω. Είσαι άσχετος. Το έλεγα μια στιγμή, αλλά μετά από μια ώρα ερχόταν αυτό που έχω, τη δική μου γνώμη και έλεγα, δεν πάγαμε τίτε. Μετά ξανά έλεγα, ρε Σιμίκο, ρε μη σε πείσουνε ρε. Φανταστείτε πως κάνω τον Κοσμάκη. Και καταστάλαζε δική μου γνώμη στο τέλος ότι θα τα πούμε μετά από χρόνια αν είναι εξυγχρονιστής αυτός ο άνθρωπος και αν είναι ο σωτήρας της Ελλάδος ή αυτός που έδωσε 350 δικά μας χρυσά κομμάτια την πανίσχυρη, το πανίσχυρο νόμισμα να το ανταλλάξει με ένα κάποιον άλλον. Αντί να δώσω 80, 70, 90. Λοιπόν, πάμε πάλι, γυρνάω. Δικαστήριο Κλαμπ. Κόρτε καφέ. Εδώ τα ραντεβού σας. Εδώ τον καφέ σας. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Εδώ δεν νιώθετε μόνοι ούτε μόνοι. Όσο για το δικαστήριο Κλαμπ, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Και με τα live και με τα happening, οι νύχτες σας παίρνουν όλες διαστάσεις. Εδώ παντεσία χρωμάτων και μουσική. Εδώ για να μαγέψετε και να μαγευτείτε μέχρι πρωινής. Γιατί αυτό το δικαστήριο δεν αθώνει, μόνο δικάζει. Δικάζει για να διασκεδάσει. Κόρτε καφέ, δικαστήριο Κλαμπ στο Μπουρνάζι. Δικαστήριο Κλαμπ. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν για στο με το χρηματιστήριο. Κάναμε το σχόλιο. Πώς κόσμος παρασύρθηκε, πνίγηκε, καταστράφηκε, τι πουλήθηκε για να παίξουνε. Σου δίνε. Κάτω λέει που η Ηλία μου κέρδιζε 100 εκατομμύρια. Ξέρεις, θα πει αυτό και μετά πήραν 200. Μπα, λέω, άκουσε τα εκατομμύρια σαν μάλλον αυτό. Πες 40 εκατομμύρια. Έπαιζε, μιλάμε για όχι ευρώ, έτσι. Και τελικά τους δίνανε. Ας το μαλάκα σου λέει να τσιμπάει, φάκα. Έλα ποντικάκι μου, παπ, παίρνεις 30, παίρνεις 40, 50, ας σου πάρουν τα 150 και με αυτά τα δικά σου μια χαρά και έχεις πάει. Αυτό είναι το παιχνίδι και αυτό έπαιξε το χρηματιστήριο του κ. Σιμίτη τότε. Και θα γίνει από τα δικαστήρια. Κάτι μπορεί να αναδευτεί τώρα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα με Ολυμπιάδα και τέτοια. Μακάρι.
Λοιπόν, όχι, δεν έχω ψάξει. Μου λέει ότι μένει σε καμία καμπή. Και είχα γνωστό που είχε παίξει την εταιρεία του στο χρηματιστήριο και σε μια νύχτα τα έχασε όλα. Χτύπαγε το κεφάλι στον τοίχο. Το είπα. Φίλε, αυτό έλεγα πριν. Και ένας φίλος χρωστάει 200.000 ευρώ σε κάρτες, έπαιρνε δάνεια συνέχεια. Πότε θα ξεχρεώσει, πότε θα ξεχρεώσει αυτά τα 200.000 ευρώ, παιδιά. Που αυτά και μόνο τους στόχους θέλει μια ζωή να τα ξεχρεώνει. Τα λαμόγια με τους στόχους που έχουν βάλει στο καθένα ό,τι παίρνεις, πάρτε μόνο 5.000 ευρώ. Και λες, έλα ρε 5.000, μισθό μου τόσο. Πού να ξέρεις πόσοι τα 5.000 ευρώ με τους στόχους θα πάνε για πλάκα, τρέχοντας και αν δεν πληρώσει μια δόση και αν τους στόχους δεν τους δώσει όλα μαζί που είναι να πληρώσει τις 100 συν 100 δεδεθεί τους δώσει το όχους τόσο αν δεν δώσει το 100 κρίσα πληρώνουν το έναντι τελείωσες δεν βρίσκεις άκρη λαβύνθος σε τελειώσανε και το έχετε δει πως έχουν κατασταθεί λοιπόν οι χρυσές εποχές των δανείων από 1990 μέχρι 2000 κάπου μεγάλο γλέντι βέβαια. Και είπα για τη Μέρκελ, παιδιά. Είπα για τη Μέρκελ και η Μέρκελ για πρώτη φορά μέσα σε αυτά που κάνει και που δέρνει έχει μια συντηρητικούρα καλής μορφής. Γιατί αυτό βγαίνει να κρατάει λίγο την κοινωνία. Θα σας πω που είπε όχι παρόλο που η κυβέρνησή της το πέρασε. Είπε όχι η Μέρκελ, το πέρασε όμως η Βουλή της σε ό,τι έχουν εκεί πέρα που δεν είναι Βουλή. Έτσι, τι, αν θα παντρεύεται άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Και είπε η γυναίκα αυτό το κλασικό, το ορθό, το λογικό και μπράβο της. Εγώ ξέρω ότι παντρεύεται ο άντρας με τη γυναίκα, το αρσενικό με το θηλυκό. Μαγκιά της. Ανεξάρτητα παιδιά, πώς τελικά υπερψηφίστηκε και στη Γερμανία που θεωρούνται συντηρητική και τέλειο και πέρασε άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Έτσι, αυτό το αυτό που στην Ελλάδα έχουμε τρέξει εμείς προς τη Μέρκελ να λέμε και γεια στα κουφέντα σας προς την ευτυχία, ευτυχία και στα δικά σας και στα παιδιά σας να φωνάζουν στους δύο άντρες στις δύο γυναίκες. Είμαστε πιο προχωρημένοι εδώ πέρα. Σας είπα στην αρχή το ωραίο το δύο λεσβίες που η μία πήδαγε την άλλη με κλειστό τέτοιο την πήδαγε. Οι άλλοι είχαν βάλει σε όλα το face, αξίζει αυτό και στο πω δεύτερη φορά βιαστικά. Την πήδαγε λοιπόν καμιά δεκαριά φορές με πλαστικό πουλί και ξαφνικά μια ωραία μέρα. Ποιος ξέρει τι της έφαγε, τι έφαγε ένα στον άλλον, η μία στην άλλη, τι έγινε. Δικαστήρια δεν ήξερα ότι έρχεται μια γυναίκα με πλαστικό πουλί και με πηδάει. Νόμιζα ότι είναι άντρας. Και είχαμε πει απλώς το όριο, τον όρο, να βάλουμε να είναι κλειστά ματάκια. Τα ακούσατε. Αν δεν τα ακούσατε, το ξαναλέω το πω στην αρχή, βιαστικά σα σχόλιο. Ποιος ξέρει τι συνέβη. Και έγιναν καταγέλαστοι στο δικαστήριο, λέγοντας τα μυστικά του, το τι είχε συμβεί, πώς ξεφτυλιστήκανε, πώς έγινε. Νομίζω ότι ήρθε άντρα, όταν άντρα και με πήγε με ένα πλαστικό πουλί, αλλά τελικά δεν ήταν, ήταν γυναίκα. Δεν το ήξερε, λέει, το ξέρει, λέει η άλλη, ήξερε πώς έρχεται η γυναίκα και θα σε έτρωγε έτσι. Απλώς είχαμε πει με όρο να μην βλέπει μία την άλλη. Αυτά τα ωραία. Πολύ μου αρέσανε, αν δεν σα έπεσε την αντίληψή σα. Ενώ εγώ θα πάω καμπαλού. Και μετά θα έρθουμε σε κάτι άλλο με ένα κοριτσάκι που εγώ δεν πιστεύω από τους 90 βιασμούς ο Θεός να με συγχωρέσει από τους 100 οι 80 γιατί είναι και κολόπεδα, μαλάκες, λιγούριδες, άναντροι δεν υπάρχει αντρισμός να βιάζεις μια γυναίκα σε τίποτα δεν υπάρχει που να πεις άντρα ένα μαλάκα που, που τη βιάζει μια γυναίκα. Να το παίξει άντρα σε μια γυναίκα να τη βιάσει. Αλλά 10 από αυτούς, το 80% πρόκληση της γυναίκας. Ένα παράδειγμα όπως μια αυτό που συνέβη στη Ρόδο. Πάμε λίγο και γυρνάμε. Αυτό που γίνεται κάθε βράδυ στο La Red Café δεν έχει ούτε όμοιο ούτε προηγούμενο. La Red Café. Αποθέωση διασκέδασης. Παρέλαση επωνύμων. Αξέχαστες βραδιές. La Red, στη Νίκαια. Γιατί εδώ έχουμε τη συνταγή να περνάμε φανταστικά. Πετρουράλι,
464, Λαρέντ και χτυπά όλα κόκκινο. Αυτό που γίνεται κάθε βράδυ στο Λαρέντ καφέ. Ωραία. Και ερχόμαστε πάλι εδώ, παιδιά, να πούμε η Μέρκελ. Το είπαμε το δανείο αυτό και πάμε στη Μέρκελ. Μα η Μέρκελ, ποιος είπε ότι οι Γερμανοί δεν είναι ευχαριστημένοι? Αλλιώς δεν θα την έχει ο πρωθυπουργό τόσο σωστά. Σωστά, σωστά, σωστή παρατήρησή σου. Έχεις δίκιο. Άλλος σε εμάς τη βγάζει ο Σόιμπλε με τα λαμό για τα δικά μας όλο τον χρόνο. Πώς δώσαν το δικαίωμα στους ξένους να παίρνουμε τα λεφτά, τα πακέτα εντελώς της Ευρώπης, που και αυτοί δώσαν λεφτά. Δεν κατάλαβα να κοιτάμε και τα στραβά τα δικά μας και όχι οι ξένοι μας φταίνε μόνο. Λέμε ωραία η Τρόικα να πάει να γαμηθεί και όλα. Αλλά για να δούμε και του δικού μας την ώρα τα πακέτα Ντελόρ και τα τρώγανε όλοι αυτοί που τα τρώγανε στην Ελλάδα. Και σοφά είπε το λαμόγιο ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Φυσικά μαζί τα τρώγανε. Έστελναν οι άνθρωποι να γίνουν δρόμοι. Άντε ρε, στα τέτοια. Πάνε 200.000 καινούριους μαλάκες μέσα που αργότερα θα πεινάσουν να έχουμε εμείς τώρα την πλειοψηφία και να παίρνουμε τις εκλογές. Ξανά, βάλε ρε 200.000 μαλάκες σε ένα μισθό, κύριε. Βάλεις εκεί πέρα να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, παρόλο που μπορούσαν να τις έχουμε, να τρώγανε αλλιώς το ψωμί αυτοί οι άνθρωποι. Να γινόταν τα έργα, μέσα από τα έργα να γινόταν το ψωμί, μέσα από τα έργα η πρόοδος της Ελλάδος, μέσα από αυτά που θα κάνανε για τη γεωργία, να αρχότανε η άνοδος της ζωής του Γεωργού, μέσα από το έργο στην παιδεία, να βγάζει επιστήμονες, να ήταν η άλλη ανάπτυξη προς την καλή κατεύθυνση. Εδώ ήταν η ανάπτυξη, πάρτε μαλάκες γιατί εμείς τα τρώμε και σας βάζουμε την Παναγία την πρόοδο σας. Και είπε ο Πάγκαλος εκείνο. Και εμείς τώρα φταίει μόνο ο Σόιμπλε, μόνο η Μέρκελ, μόνο τα λαμόγια που εμείς μπορεί να φέρουν τα πάνθρωπα, τι φταίει ο λαός, δεν κόβει τον κόλο σε αυτούς που είναι απάνω, να πει λάδι, κύριε. Σας δώσαμε το 14 εκατομμύρια τότε. Λοιπόν, απολογηθείτε και πάρτε να σας, ο ελληνικός λαός να σας έχει στη φυλακή για όλα τα χρόνια. Και εκεί να πεις μαγιά τους. Κυνηγάνε αυτούς και μετά η κυβέρνηση ή εξωτερική βγάζει φυλακή και από τον ελληνικό λαό και ξέρει ο καθένας τις ευθύνες του. Αφού μας τα παίρνει, μας τα παίρνει. Τιμωρήστε αυτούς τους μαλάκι μας πέρανε στην κατάσταση αυτή να μας τα παίρνουν και να μας βάζουν αυτά που μας βάζουν οι ξένοι. Λοιπόν, παιδιά, έλεγε μία πιτσιρίκα 13χρονη, 14χρονη, η Παρθένα, 14 χρονών, ξέρετε πώς αγαπάω τις γυναίκες, και το λέω με σεβασμό για τις γυναίκες. Γιατί τις σέβομαι τις γυναίκες. Και το εννοώ. Και όχι επειδή όλοι που ήρθαμε από μία γυναίκα, αλλά τις αγαπάμε τις γυναίκες. Και εμείς είμαστε, εμείς που αγαπάμε πολύ τις γυναίκες, εμείς είμαστε οι πιο σκυροί για το καλό των γυναικών, όταν κάνουμε ένα σχόλιο. Ενώ κάποιος δεν τις αγαπάει, λέει, ας τρελαίνουν μου τις πουτάνες, ας παθαίνουν κακό και ας μην τις αγαπάνε οι άντρες. Εμείς κάνουμε σχόλιο με αγάπη για τις γυναίκες. 14χρονο κοιμότανε στο σπίτι ενός τριάντα. Ενός άλλου που είχε δύο κορίτσια, κοιμότανε μαζί γιατί δεν την γουστάρανε οι γονείς της ερωτή. Η μάνα του την είχε αφήσει εκεί, κοιμότανε μαζί, ωραία, ωραία. Μόλις η μάνα είδε τα σκούρα επιστρέφει, πηδιόταν με τον πατέρα αυτόν τον παντρεμένο με 2-3 άλλα παιδιά. Πετάνε μια νύχτα στον πατέρα, κάποια μέρα πήγε να πηδήσει την κόρη μου. Σαν μαλάκες εκεί πέρα που ήταν, γιατί και η δικαιοσύνη ακούει και ακούει ανάλογα τι λαμόγια προτείνουν και τι μάρτυρες λαμόγια. Τον πήγαν τον άνθρωπο. Τον πήγαν για μέσα. Και τελικά αποδεικνύεται η πιτσιρίκα παραμύθι ότι ο παντρεμένος πήγε να την πηδήσει. Παραμύθι με το ζόρι. Είχε πάρει όλο το διαδίκτυο. Το πήρατε χαμπάρι. Για βιασμό πήγαινε ο άνθρωπος, να μην για πάντα μέσα και παιδάκια. Να πετύχει τώρα με ένα μία 16, να κάνει 19, να κάνει την Παρθένα, να κάνει την τέρα αυτό και μετά να λέει ένα 15, δεν ήμουν 21 που έδειχνα. Δεν κατάλαβα. Για παιδιά μαζευτείτε, γιατί και οι γυναίκες να ξέρουν την ευθύνη τους. Δεν φταίει ο άντρας ξαφνικά όταν είναι η πρόκληση αυτή τη μορφή. Κοιμότανε μαζί με τα παιδιά του αλλού. Ποιος ξέρει με την άλλη με το βυζί έξω, με το κλειδικό, με το ζυμπάδα, ποιος ξέρει πως πηδήθηκε κιόλας. Γιατί για να λέει τη βίαση έκανε. Αλλά πηδήθηκε δεν τη βίαση. Καμία σχέση. Ποτέ έβγαλε αποθυμένο η μάνα της που πηδιόταν με τον πατέρα. Καλά, αυτά είναι γεμάτα το διαδίκτυο και μπορεί να τα έχετε δει
στα πόσα σημαίνει. Απλώς σας είπα μία περίπτωση εγώ, το 14χρονο. Παραμύθι βγήκε, παραμύθι. Έκανε κατηγόρηση, πήγαν πάνε φυλακή, παραμύθι. Δεν ήταν τελικά για φυλακή, λέει, γιατί δεν την είχε πηδήσει. Δεν την είχε κάνει τίποτα. Ήταν ψεύτρα. Την έβαλε η μάνα και αυτή είχε χτυπήσει όλο το διαδίκτυο. Γιατί ο πατέρας αυτός της έλεγε, μη πηδιέσαι από εδώ και από εκεί με το καθένα, με αυτό που κάνει στο διαδίκτυο. Δεν τα ακούτε καλά. Τι να κάνω τώρα. Άμα βλέπετε την πιτσίλη όμως ήταν ένα από εμένα, θα σε έλεγα όπως θα της λέγατε, έλα, πες μας τι συνέβη. Auto Electric Service και Car Stereo Car Audio. Εδώ όλα από ηλεκτρονική διάγνωση λαβών και προγραμματισμού εγκεφάλων και από βελτίωση επισκευής κινητήρων μέχρι ηχοσυστήματα, συναγερμούς, φώτα ξένων, αισθητήρες, αμορτισέρ, μπαταρίες, air condition και γενικό σέρβις αυτοκινήτων. Η πείρα μας, η σιγουριά σας. Auto Electric Service. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ παιδιά σε σχολιάκια. Μου το διαβάσω τώρα αυτό που λες, ναι. Σκέφτομαι την Ανούλα, που μπορεί να τη βρούμε, γιατί η Ανούλα μετατράπηκε τώρα, κάνει μία, άνοιξε ένα γραφείο, να φτιάχνει καταστάσεις. Καλό παιδί Ανούλα. Την έζησε όταν της έκανα μαθήματα, θεάτρου, 9 γυναίκαν οι μαθητές παιδιά, έτσι, τα πρώτα μαθήματα θα την κάνουμε πρώτες μέρες Ιουλίου. Λοιπόν, όταν έκανα μαθήματα λοιπόν στην Ανούλα τη Φλωρινιώτη και στον Νίκο τη Φλωρινιώτη, τα παιδιά του Γιάννη, πολύ καλό παιδί Ανούλα, γλυκό παιδί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάνει μια στροφή σε μερικά πράγματα. Έμαθα ότι άνοιξε κάποιο γραφείο και παντρεύει κόσμο, κάνει κονέ. Δεν ξέρω, παιδιά. Με τα κονέ είναι από τις πιο παράξενες δουλειές. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ σήμερα. Και υπάρχει λόγο. Άλλη φορά θα ασχοληθώ με όλα τα στοιχεία που έχουμε τιεστεί όταν κάνεις παντρείες ή γνωριμίες. Και καταλαβαίνετε αμέσως στη σχολεία μπορούμε να προωθούμε και να κάνουμε στο κάθε τι πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας απόψε, γιατί ώρα Ελλάδος, μια μισή ώρα έχω κλείσει, παιδιά. Έχουμε κλείσει μια μισή ώρα πάνω σε αυτό, να κάνω μια προσπάθεια να την βρω. Είμαστε φίλοι εδώ μέσα και με τον Νίκο είμαστε. Εάν δεν είναι τρελαμένοι να γυρνάει από εδώ και από εκεί, με τον Γιάννη έχουμε κάνει ακουμπή εδώ, το Φλωρινιώτη. Πολύ ευχαρίστως να την καλέσω. Αν όμως έχετε κι εσείς κάποια φίλη, όπως μου έφερε πριν κουβέντα η ερωτευμένη για τη Γαβριέλη, κάντε κι εσείς κουβέντα με τους Ψάρων και Πες. Το είπαμε μέσα, φέραμε κουβέντα στην εκπομπή στο ΣΟΚ και σε Ψάρων Κατλαμάνης. Και για την Ανούλα, αν έχεις φίλη εσύ και λίγο την Ανούλα. Πάμε λίγο στο φίλο μας εδώ, το εκπληκτικό. Πάμε να δούμε εδώ τι εννοώ, προσέξτε και γυρνάω. Ολοκληρωμένο συγκρότημα αυτοκινήτων Ντάνος. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες, 57 χρόνια αξιοπιστίας, καινούργια, μεταχειρισμένα, ανταλλαγές, εξειδικευμένος διανομέας και επισκευαστής αυτοκινήτων Σκόντα. Ντάνος, Κωνσταντινούπολος 131 Περιστέρι, έναντι Υπουργείο Συγκοινωνιών. Τα καλύτερα αυτοκίνητα, στις καλύτερες τιμές, για όλα τα πορτοφόλια. Ντάνος, υπογράφω αυτοκίνητο. Ολοκληρωμένο συγκρότημα αυτοκινήτων Ντάνος. Λοιπόν, Ντάνος, μεγάλο όνομα. Έτσι, τα ακούσατε επιτικά τα λόγια σε όλα, δεν χρειάζεται να σκάνω συνέχεια τα βράδια σχόλια για όλους. Και συνέχεια, το απολύτω κύριε Λέσιο το βαριέται λέει, όπως ξέρετε. Λοιπόν, Λίτσα Τσοπάν, τραγουδάει στον Πειραιά η Ανούλα, στη Τρούμπα, στο Τρούμπα Λάι. Ναι, Τρούμπα Λάι, εκεί στην Τρούμπα, παιδιά, έχει γίνει το στέκι του Πειραιά. Έχουν γίνει επιτικά μαγαζιά. Δικαίωμαι και το φίλο μας και σκίζει τις Πέμπτες, λέω ακόμα εκεί. Η Άτζελα, η Βάγια, αυτή η εκπληκτική τραγουδίστρια που τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Όχι επειδή είναι καλό παιδί και έχω μάθει ότι είναι καλό παιδί. Όχι επειδή έχουμε αλλάξει εδώ και στον τοίχο τόσο γλυκά λόγια μου έχει γράψει. Αλλά όχι επειδή σκίζει μια ωραία παρουσία, εκπληκτική γυναίκα ομορφιάς, αλλά της έχω και μια άλλη αδυναμία. Μια δυναμία που η αδυναμία αυτή είναι αυτό το κοινό που έχει, το παιδί που έχει κάνει με ένα τραγουδιστή που πάω πάρα πολύ και που ήταν να το είμαι και να είναι ο Γούρικος.
να έχουμε κάνει μαζί την πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση στη ζωή του. Μεγάλη πορεία που μου βγαίνει εμένα σε καλό, γιατί εγώ είμαι τυχερός, θέλω να λέω όπως θα πει τα πράγματα, αλλά και εγώ που ήμουν ο γλυκός άνθρωπος, το παρουσίασε στην τηλεόραση, στα μάτια γονίδι, και που έχουν εκείνη την κούκλα που τραγουδάει κιόλας, το κοριτσάκι το ωραίο που μοιάζει και είναι αντίγραφο της, δεν ξέρω και του δύο μπορεί να έχει, αλλά το βλέπω λίγο περισσότερο, Άντζελα Βάγια. Εκεί λοιπόν, στον έκτο στόλο, έσχιζε όλο το χειμώνα στα live που έκανε αυτή η ωραία τραγουδίστρια, παρουσία, μάνα και που είπα αυτό που ενώνει με το σταμάτητο μου της συμπαντιά μου. Η Άντζελα η Βάγια. Εκεί στην Τρούμπα έχουν γίνει πολύ ωραία μαγαζιά, εκτός στόλος που είπα του φίλου μου, του φίλου μας του Γιώργου εκεί, Μάκης εκεί, Λεβέντες ωραίοι, που όλος αυτός ο δρόμος έχει φοβερά μαγαζιά και έχει γίνει ένα φοβερό στέκι. Τώρα τελευταία η αστυνομία θέλει να τους πετσοκόψει. Κάνει μπλόκα στις γωνίες, μη φεύγει κανείς να έχει πει και τους χτυπάει τη δουλειά, δεν είναι τόσο καλό αυτό. Εύχομαι να αντέξουν και μέσα τα μαγαζιά. Γιατί η αστυνομία μπορεί να κοιτάξει πολλά πράγματα, αλλά ας αφήσει και λίγο να πάρουν μια αναπνοή και μαγαζιά, να δουλέψει ο κόσμος, ρε παιδιά. Λοιπόν, αρκετά έχει μαζίψει από το κράτος. Πάμε λοιπόν. Τραγουδάει στον... Το πάμε. Λοιπόν, Μιχάλης, Ηλία, πώς πήγε ο μικρός με τις Πανέλληνες. Σήμερα βγήκανε τα αποτελέσματα και τα μαθαίνουμε απόψε, Μιχάλη, και είμαι σε μία ηρεμία, γιατί είχα ένα άλλο σκοπό που τέλειωσε τέλεια αυτές τις μέρες, που δεν με νοιάζει τι έχει κάνει. Θα το μάθουμε να δούμε πώς είναι και δεν το λέω με επεκφυγή τίποτα. Ήταν πέντε να σκεφτεί το αδερφό μου το πρωί, μου λέει, έλα το μεσημέρι που γύριζα από το γύρισμα, τι έγινε, μου λέει, τι έγινε ο Βικτωράκος. Λέω, άσε, τόσο πολύ τον ενδιαφέρει, που είναι με μπάνια με τη σταμούλησα, χαχαχα και γελάχαμε. Θα μάθαινε το βράδυ, θα πήγε στο σχολείο. Αλλά Μιχάλη, αυτό που ήθελα ήταν αυτό που τέλειωσε αυτές τις μέρες που ήταν με 20, 19,5, 20, 18,5, μόνο στα ελληνικά 16,5. Και το λέω γιατί ήθελα να πάει καλά πάνω απ' όλα, βγάζοντας, τελειώνοντας δυναμικά με τέτοιο βαθμό το λύκειο. Και τις ίδιες μέρες πέτυχε να του είναι και εξετάσεις. Οπότε δεν με νοιάζει, δεν ξέρω και θα ξέρουμε. Και σε ευχαριστώ για τη σκέψη σου που πήγε σε αυτό που θα το ξέρω απόψε, αύριο, μεθαύριο, πώς είναι που κοιτάνε, που τι έχει πετύχει. Τι έχει κάνει δηλαδή, τι αν έχει βαθμούς που να μπορεί να έχει πετύχει κάπου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και ποιος Ντάνος, ξέρω κάποιον Ντάνο στην Νηφάδα, έχει δουλειά. Περίμενε παιδιά. Αχα, είναι πιο κάτω, είναι κάτι άλλο. Ένα φίλο το πάει, το είπαμε και αυτό. Διακόπτω κάπου μεγάλο. Λέτε, το είπαμε και αυτό. Όποιο είπε Γερμανίδη, δεν τη θέλει να το είπαμε. Να φέρει την αλλού τη φωνιά, το είπαμε. Τραγουδάει στον αυτό στο Τρούμπα, το είπαμε. Ηλία, πώ πήγε, το είπαμε. Ποιο Ντάνο. Γράψατε κάτι για Ντάνο πάνω, παιδιά. Πού γράψατε, παιδιά. Δεν βλέπω για Ντάνο. Γιατί βλέπω. Βλέπω. Ποιος Ντάνο. Ξέρω κάποιον Ντάνο στην Λιφάδα. Έχει πιάνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πριν δύο χρόνια σε μαγαζί στο κέντρο την είχα δει την Ανούλα. Ναι. Και η Λία, το καλημέρα ζωή, ήταν μια κακή στιγμή της καριέρας σου. Όχι, τα έχουμε ξαναπεί. Καθόλου. Τι κακή στιγμή. Κακή στιγμή να έχω παίξει ένα τέτοιο ρόλο που δεν δουλεύεις και εσύ. Τι κακή στιγμή, ρε παιδί. Είναι δυνατόν. Αν πατήσεις καλημέρα ζωή, Ηλίας Γερλαμάνης, θα καταλάβεις αν είναι κακή ή καλή. Θα δεις από τον ρόλο, θα δεις το παίξιμο γιατί εσύ κρίνεται και θα καταλάβεις αν είναι καλή ή κακή. Τα αγαπητά ευσημά μου αυτό, ρε. Χελιδόνι μου, είτε γυναίκα είτε άντρας, δεν ξέρω για το χελιδόνι, δεν ξέρω τι είναι. Το χελιδόνι μπορεί να είναι και κοριτσάκι, μπορεί να είναι και αγοράκι. Δεν ξέρω. Αλλά με καρδιά. Το καλημέρα σου είναι πως ήταν καλύτερο από τη λάμψη. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κρίνω αυτό γιατί παιδιά εκεί. Και
για τη διαφήμιση. Η πηγή. Μπήκε καμία διαφήμιση και δεν την είδα εγώ. Α, εκεί. Ντάνος με αυτοκίνητα. Εκεί, ναι. Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα, ξέρεις τι νόμιζα, του μου λέτε. Για Survivor, Ντάνο. Και λέω, πού με πήγαν εκεί πέρα. Τι δουλειά έχω, έκανα σχολεία. Δεν είναι. Πάμε να σπάω σε τραγουδάκι. Και πέστε στο διάλογο ό,τι σας συμβαίνει. Ό,τι να σας συμβαίνει, παιδιά, πέστε στο διάλογο, γράψτε τα στα τέτοια σας και νιώστε ωραία, δυνατά. Μην μασάτε πουθενά. Χαμός γίνεται στο Cafe Club CNG από τον Σπύρο Ασπιώτη με το σουξέ του στο διάλογο όλα. CNG Αριστοτέλους 96 πλατεία Βικτωρίας. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ξεφάντωμα με τον Σπύρο Ασπιώτη, την Μέρη Δρακοπούλου, τη Σοφία Σιάνου και την Έφη Ασπιώτη. CNG, εκεί που τα βράδια όλοι φωνάζουν στο διάλογο όλα. Χαμός γίνεται στο Cafe Club CNG από τον Σπύρο Ασπιώτη. Ωραία, πάμε λίγο τώρα και λέει, πάντως τα κανάλια το παρουσίαζαν. Όχι, ρε, κάνεις ένα λάθος. Ίσως να εννοείς όταν έγινε αυτό το σκάνδαλο τότε που είπα κλίκες, καμία σχέση δεν είχα. Κανένα κανάλι παρουσίασε κάτι κακό. Τι εννοείς κανάλι, εξήγησέ με να σε βοηθήσω. Ποιος παρουσίασε κάτι κακό, μήπως είναι κάτι δεν το ξέρω. Τι εννοείς κακό. Πάντως τα κανάλια το παρουσίασαν σαν κάτι κακό που έκανες. Τι εννοείς, δεν το καταλαβαίνω. Κορίτσι αγόρι, δεν ξέρω τι είσαι. Χελιδόνι δεν σε υποτιμώ, ούτε ηρωνικά κορίτσι αγόρι. Χελιδόνι μου λες. Τι θέλω να δω εγώ το χελιδονάκι, αν έχει πουλάκι, τι πουλάκι έχει από τα δύο. Πες μου, αν σου γράφω εγώ σε μία εκπομπή, χελιδόνι. Τι θα λέει. Θα λέει χελιδόνι, θα είναι άντρα ή είναι. Στις κουτσομπολίστικες εκπομπές του. Όχι. Δεν πείραξε κανείς τίποτα. Είπαμε για τότε που είπα εγώ κλίκα του Φόσκολου, του μεγάλου Φόσκολου Θεσχολέστονα, που έγινε τις πουτάνες που ταραχτήκαν αυτοί όλοι τους πήγαν να τους πάνε να μπουν άλλα πρόσωπα μέσα και τραλαθήκαν οι κλίκα εκεί με Βασιλείου, με Αρώνη, με ποιοι άλλοι παίζαν εκεί πέρα και ο γαμπρός, όχι ο γαμπρός, καλό παιδί, καλό παιδί, τα καλύτερα παιδιά ο γαμπρός του Φόσκολου που συναντούσε. Ο άλλο το ψώνιο ηθοποιός που συναντούσε που έφαγε ψωμία το Φόσκολο και πίσω την πλάτη του ήταν πώς θα του διώξει και κανένα ηθοποιό, όπως πήγε να κάνει σε μένα. Ένας ηθοποιός που έπαιζε, πώς το λέγαμε, που ήταν ο σκηνοθέτης του Φόσκολου μετά, πέρα από τον γαμπρό του, ο Πουτσίνος. Λοιπόν, με αυτούς τα αγαπάω εγώ. Με τους κακούς που κρυβόταν πίσω από την κλίκα του Φόσκολου. Όχι, όχι, όχι. Δεν με είχε κατακρίνει κανείς. Άνοιγα μάτια. Γι' αυτό που έκανα τότε έχω πάρει μπράβο. Γιατί αποδεικνύει ότι κλείνει αργότερα. Έτσι. Δεν το συζητάω, φίλε, από τις καλύτερες στιγμές μου. Και κατά σύμπτωση, στις μεθαύριο στις εκπομπή στις 9.30 στο ΑΡΤ, στην εκπομπή που λέω ότι πήγα, μαρτυρίες, εκεί μπορεί να δεις τη θέση μου για το καλημέρα. Και θα καταλάβεις αν μου έκανε καλό ή κακό. Λοιπόν, και ήταν πολύ καλή δουλειά και ήσουν υπέροχος. Μας λέει η Λίτσα να είναι καλά και όλη η Ελλάδα έβλεπε καλημέρα ζωή. Σωστό. Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτοκτόνησε αυτός που έπαιζε τον αστυνομικό έκανε βάγες που δεν αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε ή βρέθηκε μες στο αυτοκίνητο ρε παιδιά. Να έχει πάθει ανακοπή το παιδί. Δεν μπορώ να πω τη λέξη αυτοκτόνησε παιδί. Μιλάμε για το. Δεν είναι κακό παιδί αυτό. Μπορεί να είμαι σε εκείνη την κλίκα, αλλά δεν είναι. Εγώ το είχα τρεις φορές. Δεν το είχα για κακό παιδί αυτό. Το βάγιαρε. Δημήτρη, πώς τρώνε το παιδάκι αυτό. Είναι αγγλικίτατο παιδί. Δεν νομίζει να αυτοκτόνησε όμως. Δεν θέλω να ακουστεί από μένα πως αυτοκτόνησε, αν δεν έγινε έτσι. Πίστευα πως βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, ξαφνικά τον βρήκαν εκεί να έχει πάθει κάτι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρελαθεί. Πιστάτε, ναι. Με αρχηγό το αυτό που βλέπετε. Δέστε για το Survivor την Κυριακή τι λέω. Δέστε παιδιά τι λέω. Δέστε αν είστε μες στο σπίτι σας, τη βιτήτη και πέσα μόνο. Καχλαμάς τι μας είπε. 9 και 25, 9 και μισή. Να δείτε
μια διαφορετική ματιά από όλους όσους μιλάνε στη τηλεόραση που τους γλύφουν όλους και κάνουν και κάνουν και κάνουν για σερβάρ. Δέστε τις θέσεις που έτσι έχουμε πει. Προσπάθησα να είμαι και διαφορετικός από εδώ για να είναι κάτι διαφορετικό τηλεοπτικά. Παρόλο που ξέρω πως μόλις το δούνε θα με καλέσουν σε πάνελ. Ξέρω πως κάποιοι θα πειραχτούν. Ξέρω πως θα έχουν πάλι την τρέλα στα πούνε αμάν αυτό στα χώνια όπως ξέρουμε και μην μας βγει πάλι και αρχίζει να βγαίνει. Θα ταράξουμε νερά και μερικοί θα το καταπιούν και όλες θα πούνε αμάν. Άσε, κάνω λίγο το κορόιδο. Είμαστε βγει εκεί. Και εμάς, παρόλο που αυτοί που είναι παιδιά και έχουν τις εκπομπές, παρακαλάνε να έχουν δυνατούς ανθρώπους με λόγο στο πάνελ. Τα άλλα τα λαμόγια του πάνελ φοβούνται και πάντα λένε: «Έλα, θα καλέσουμε αυτόν τώρα». Και επηρεάζουν να μας καλούν. Αλλιώς μας έχουν ανάγκη όταν κάνουμε θεαματικότητα. Όταν κάνουμε τηλεθέαση. Λοιπόν, και ως αυτοκτονία είχαν πει το Βάγια. Παιδιά, τα ακούω απόψη για εσάς. Και δεν θέλω να το πιστέψω. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν κάνω το παραμύθι και στεναχωριέμαι περισσότερο. Δηλαδή, καλύτερα. Ξέρετε πώς εννοώ ότι αφού έγινε το κακό που έγινε και χάθηκε από τη ζωή, να είχε πάει από κάτι ανακοπή. Όχι να αυτοκτόνησε, φαντάστα τράβαγε το παιδί. Αν εννοούμε τον ίδιο. Ένα λίγο ξανθό παιδί. Ωραίο τύπο, ο Βάγιας. Αν λέμε αυτόν, ως αυτοκτονία έχει νεχτεί. Δεν το ξέρω. Και ηλία, πόσα παίρνει ένας πανελίστας. Δεν ξέρω. Στα πάνελ τότε, που δεν είμαστε μόνιμοι κάθε μέρα, που εγώ είχα πάει τόσες απέραντες φορές, τόσες πολλές φορές, δεν παίρνουμε λεφτά. Το έχω ξαναπεί. Οι άνθρωποι όμως που είναι του πάνελ τώρα να μην καλούν άλλους και να μην αλλάζουν τη θέση τους την ώρα που κάθονται, ενώ βέβαια ξέρω και κάποιον ή κάποια μη δεν θα με προκαλέσετε, που και τώρα που είναι στο πάνελ δεν παίρνει. Και είναι συνεχόμενα. Άστο αυτό, παρένθεση είναι κουτσοβουλή να το πω, δεν πρέπει να μην του χαλάσει το πρεστής. Δεν παίρναμε τότε. Τώρα αυτοί που είναι σε ένα πάνελ ενός κανονικού που λένε ότι είναι σαν εκπομπή τάδε με τους τάδε, πιστεύω πως έχουν παίρνει. Λοιπόν, μιας και είπες για survival, το ξέρετε ότι είναι τουρκικά. Καλά αυτό, ναι, σαρέκα αυτό το... Εντάξει, πρωτοφωναγμένο είναι αυτό. Το ότι είναι τουρκικός παραγωγός, εδώ δεν έχετε δει πλάνα με τον Ερντογκάν, δεν έχετε δει που ήρθε να... Δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή τόσο πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εκπληκτική εκπομπή σήμερα. Πολύ το χάρηκα, μια νομική εκπομπή, μια ωραία εκπομπή, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να δίνουμε ραντεβού την... Δεν ξέρω να άφησα. Όχι, μην το ξεχάσω. Φοβερό και το έχετε και ανάγκη. Γράψας Doors. Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με πυραυλιές νέου τύπου που δεν παραβιάζονται. Τηλέφωνο 210-2020-2020. Υπερπροστά, πόρτες τοποθέτηση από 550 ευρώ. Με προστατευτικό ατσάλι και τελευταίου τύπου πυραυλιές που μπλοκάρουν την παραβίαση. Για να κοιμάστε ήσυχοι. Και όταν λείπετε να αφήνετε φρουρούς στο σπίτι σας. Θυμηθείτε 4 φορές το 20, Σολόμου 54, Περιστέρι. Και μην ξεχνάτε, πάντα να κλειδώνετε. Γράψας Doors. Πόρτες ασφαλείας. Και ερχόμαστε εδώ, παιδιά, να κάνουμε τα τελευταία σχόλια. Πάρα πολύ... Ναι. Μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Μπορείς να εξαφανίσεις ένα 17χρονο κορίτσι, αγόρι. Κάποιος έχει εξαφανιστεί. Κάποια ίχνη όμως προς την Αθήνα, από Κρήτη. Κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ηλία δεν φέρει στην Πέμπη Τσελή, την πέτυχα στο ραδιόφωνο, κάνει εκπομπή στον 107, την έχω φέρει δύο φορές. Και ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω. Και η Έλληνα ήρθε προθέσεις δεύτερα, από τους λίγους άνθρωπους που ήρθαν. Δεν φέρνω πολλές φορές κάποιον, η Λουκά ξεπερνάει το όριο μετά. Και η Μαρία Ισαρτζάκη λοιπόν τις φορές. Αλλά με τη Μαρία ήταν περισσότερο σε στυλ
Και την άλλη βέβαια είμαστε και εδώ την άλλη ομάδα και το πήγαμε συμπαρουσιαστικό που κάτι που μπορεί να ετοιμάσαμε κιόλας. Γενικά κοιτάω να κέρδει μια φορά μετά από πάρα πολύ κάτι ή να έχουμε διαφορετικά πρόσωπα. Έτσι, καλή ιδέα σου να επικοινωνήσω με την Πέμπη. Έχει έρθει δύο φορές έχουμε κάνει εκπομπή εδώ. Αν δεν το ξέρεις. Και καλό βράδυ, Ηλία. Τα λέμε τη Δευτέρα με τη Λουκά. Σωστά. Και όποιος και μην ξεχαστείτε, Κυριακή, όποιοι είστε σπίτι, 9 κρατηρίες με τον Λάμπο τον Πάσχο. Αυτή την ωραία εκπομπή στο Artisan κανάλι Καρτζαφέρη που έχει αλλάξει τα δύο-τρία ονόματα. Τηλεάστη, τηλεσίτη. Art. Έτσι, στο Art, πανελλαδικό και όχι μόνο. 9.30 μαρτυρίες, Λάμπρος Πάσχος, δημοσιογράφος, ωραίος, παρουσιαστής και φυσικά πέρα και αυτό, όσοι γουστάρετε και θυμηθείτε, μπέστε για την πλάκα σας περισσότερο να ακούσετε, που τα... δεν τα λένε εύκολα έτσι στην τηλεόραση. Την Δευτέρα το βράδυ, Λουκά, η καρδιά, η ερωτοκαρδιά, το βράδυ, τα λέμε τη Δευτέρα, με τη Λουκά. Να σε καλά, ερωτευμένη καρδιά. Και από τι από τώρα τελειώνει. Εντάξει, από τώρα τελειώνει. Πάμε να κλείσουμε σε 10 λεπτά, 2 ώρες, παιδιά. Τι θέλετε. Γράψτε με ένα θέμα, θέλετε να πτύξουμε για λίγο. Για να το. Να μην πάω κι εγώ πουθενά. Θέλετε να με κλείνετε κάθε βράδυ μέσα. Με κλείνετε επί 3,5 χρόνια. Ρε Μιχάλη, εσύ ειδικά, πες μου αν ήμουν συνεπής 3,5 χρόνια κάθε βράδυ, να μην έχω βγει ποτέ έξω. Ποτέ. Που κλαίγεις εσύ και λες, Ηλία, άψε τους φίλους σου, μας έκανες αλλαγές σε ώρες, όμως η αλλαγή ώρα πρέπει άλλος κόσμος σε άλλες ώρες. Εσύ. Δεν μιλάει, Μιχάλης, δεν απαντάει. Ο Νίκος, παιδιά. Ο Νίκος μου λέει, Ηλία, μπαίνω, αν είναι ο Νίκος αυτός που ξέρω. Θα έκανε μια κοινοποίηση, μια επιθεώρηση, πολύ ωραία. Μια θρυλική επιθεώρηση, το έχω καμάρι που έγραψε αυτό το έργο. Είναι στον τοίχο μου, να διασκεδάσετε μια μέρα να βλέπετε, να δούμε αν θα μας πει ότι είναι ο Νίκος αυτός ή όχι. Και ανέβασε ο Νίκος, μπράβο του, Αντρέα και τη Σοκόλα μας τα πήρε όλα. Βλέπεις όλη την πολιτική κατάσταση δεκαετία του 80 μέσα από την επιθεώρηση. Και έχει το γέλιο. Εκεί το έχω τιμή που έχω γράψει, τα έργα αυτά που έχω γράψει κεντρικά την Αγκαδέα. Είναι αυτός ο Νίκος. Νίκο, εσύ είσαι ο εγκληματίας που ανέβασε το Αντρέα και τη Σοκόλα μας τα πήρε όλα. Μόνο αυτό ήταν. Λοιπόν, για το τελευταίο 8μηνο δεν είναι όπως παλιά και το ξέρεις. Μιχάλη, είναι πιο δυνατό το κανάλι τώρα. Το τελευταίο 8μηνο, φίλε, τους τελευταίους 2 μήνες δεν παίζετε τεχνικά. Πες τον ποιο βράδυ μου είπατε έχει κοπεί. Πες τον ποιο βράδυ έχουμε σταματήσει να ξαναρχίσει. Πες τον ποιο βράδυ μου λέτε πω πω σας έχουσε, σε χάνουμε ηλία μου, σε χάνουμε. Εκτός από ένα βράδυ που έλεγε τη πουτάνα σε κόσμο που έπεφτε από το τσάτ. Για πες Μιχάλη μου τι έχω τώρα σε κανάλι. Πες μου το σκηνικό αν μπορεί να σκυπηθεί. Πες μου τα τεχνικά αν μπορούν να ανέβουν. Πες μου στον ήχο. Πες μου στην ταύτιση της κουβέντας. Που ακόμη και στα κανάλια της τηλεόρασης βλέπετε να κάνουν με διαδίκτυο. Σύνδεση που είναι θα πάω σήμερα. Δέστε αυτή την τελειότητα και αυτή τη δύναμη. Δεν τα προσέχεις αυτά, Μιχάλη μου. Μου λες τελευταίους μήνες. Τελευταίους μήνες έχει δυναμώσει. Έχουμε βρει μια άλλη δυναμική στον τρόπο που παρουσιάζει τις εκπομπές. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το πεσμένο ύφος που είχα καιρό πριν. Και το λέω χωρίς καμία αιχμή για κανέναν. Σας μιλάω ειλικρινά. Και χαίρομαι που έχουν πει Κακλαμάνι, μου θυμίσεις 50 άνθρωποι. Άντρες, γυναίκες. Από δικά πρόσωπα μέχρι ξένα. Κακλαμάνι, μου θυμίσεις εκπομπές της τηλεόρασης. Μια μικρή να κάνω εκπομπή και να λέω τώρα πάω να κάνω εκπομπή και να γαμίσουμε σαν εκπομπή. Κάτι μέρες εδώ, γραφειοκρατία, βγαίνε εκεί πέρα και δεν αφήνω καμία εκπομπή για κανέναν άνθρωπο. Γιατί εγώ έχω βάλει δίπλα μου ό,τι άτομα είχα, πάντοτε εγώ φέρνω την ευθύνη. Από καλεσμένο μέχρι το καθεδί. Για μην νομίζει κανείς ότι αφήνω κανένα χαζό να πω τίποτα. Με ενδιαφέρει σαν κανάλι, σαν δυναμική και σαν Κακλαμάνης. Όχι, Μιχάλη μου δεν με πείθεις. Άλλο τις ώρες που δεν ταυτίζονται με τη δική σου την ώρα. Αλλά μπορεί να μου τη δώσεις μεθαύριο και κάνω μία τη νύχτα. Ας κάνω και νύχτα, μία τρεις. Μπορεί το χειμώνα να την πάμε αργά, πιο αργά και αν μιλάμε σκληρά, να είναι πολύ πραγματικά γυμνή όπως το θεωρώ εγώ.
Λοιπόν, Ηλία, περίμενε λίγο. Πήγαινε να κάνω μπανάκι, Ηλία, σε την ώρα να χαλαρώσει. Εγώ χαλαρώνω, λέω, δεμένη μου καρδιά. Μόνο έτσι χαλαρώνω. Καταλαβαίνεις, επειδή είπαμε τη λέξη του τυνάει. Λοιπόν, Μιχάλης, κάνεις 2-3 φορές τη ομάδα κάτι ώρες περίεργες. Σωστό. Εντάξει, απόψε όμως πιάσαμε την παλιά ώρα. Τη Δευτέρα το βράδυ με την παλιά ώρα. Και Ηλία, και εμείς μόνο, και εμείς μόνοι μας στο σπίτι, έχουμε για παρέα, σε έχουμε για παρέα κάποιες φορές, μην νομίζεις επειδή δεν γράφουμε. Είναι πολύ ευαίσθητο. Πολύ μ' αρέσει. Σου μιλάω ειλικρινά. Είναι αυτό που με κάνετε μερικές φορές να λέω, σαν να έρθω νύχτα και ας χάλω βράδια, ας μην μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και δεν εννοώ τίποτε πονηρά, παιδιά. Τα πονηρά γίνονται όλες τις ώρες. Να κάνω τίποτα άλλο εννοώ να κυνηγήσω κάποια πράγματα που θέλω ή να λέω ρε παιδί μας αλλάξω λίγο, ας συνέρθω λίγο κάποιο καιρό που έκανα 3,5 χρόνια νύχτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως Χελιδόνη για αυτό. Ευχαριστώ ότι σας κάνω παρέα και είναι σαν να με έχετε και σας έκανα. Λοιπόν, ναι, Ηλία, εγώ ανέβασα τα τρογόλα μας, τα πήρατε όλα. Γεια σου, Νικόλα. Το συζητήσαμε και στο Φεϊ. Καλά έκανες. Το εγκληματία στο Παφίλη, γιατί μου έκανες καλό. Δεν κατάλαβα. Ένα έργο μου, τι το σου είδε. Όμως το κοινοποιεί μου λες, εσύ μου είπες. Δηλαδή, μου αρέσει να μην ακούνε μερικοί άλλοι. Του είπε, ανέβασε το. Μου λες, κοίτα τι ανέβασα και λέω, μπράβο. Τέλεια επιλογή έκανε. Ένα απόγευμα μπήκε και μου λες, Ηλία, κοίτα τι ανέβασα. Και σου λέω, μπράβο, ρε θηρίο. Ωραίο έργο ανέβασες. Έτσι, ξέρετε πως εγώ είμαι στον αέρα, δεν αφήνω τίποτα να ωραία. Άρα, κακλαμάνης βάζει ανθρώπους, ποιος θα κάνει τι, θα κάνει κοινοποιήσεις, να δείχνει τα χώρα του βάζουν. Όχι. Λοιπόν, και πάμε. Ηλία, τελευταία, έλειπα, κάτι ταινίες με το Μακέδο, ηθοποιάρα, και τον ξέρεις, κάλεσε τον, δεν πάει φίλε, δεν μου είπαν κάποιοι φίλοι, ενώ όπως ήταν πολύ φίλοι. Μου είπαν ότι είχε ανοίξει οπτικά γυαλιά εκεί στο εγωστήριο χαιρετισμό. Του είπα πει να επικοινωνήσουμε. Δεν έχουμε χαθεί. Αν τηλεφωνήσω να μιλήσουμε με τον Κώστα, αλλά κάτι μου λέει δεν βγαίνει. Ναι, ήταν πολύ καλό. Καλό παιδί και καλό παιδί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν έκανε εκπομπέ με τη Δήμητρα, είσαι πιο χαλαρό, τώρα είσαι πιο πολύ στον Εύρο. Αλλά σε θέλουμε περισσότερο και θέλουμε να επιστρέψει την ώρα που ήσουν. Έτσι είναι. Μιχάλη, όπως το είπες. Χαλαρά, τελείω, δεν αδειέσαι. Ας κάνουμε και με 3 ώρα, περάσει ώρα. Πράγματι. Αλλά σου είπα δεν αφήνω εχμές για κανέναν που έχω βάλει δίπλα. Θα πάω τώρα από παρουσιάστρια που κοινοποίησε από χθες τη Μαρία, την κυρία Ζή, ένα ποιητικό κορίτσι που το έγινε στο Σέβε να πω: εντάξει, μωρέ, εκεί πέρα τώρα η καυτή μου τέριαζε κάτι καλύτερο. Αφού ήταν φοβερή και στο κάτω-κάτω επιλογέ είναι δικέ μου, εγώ τι έχω και βάζω δίπλα μου, καθώς που σε λίγο μπορεί να έχω κάποια γυναίκα να είναι δίπλα μου. Έτσι. Δεν το εννοώ εγώ όταν λέω είμαι πιο δυναμικό τώρα. Είμαι πιο κακλά. Είμαι, μου θυμίζει τηλεόραση το σοκ τη νύχτα. Σε αυτό που κάνουμε όπως απόψε. Σας μιλάω ειλικρινά. Πολλά σχόλια. Πολλά κάποτε ήμουνα πάρα πολύ στον καναπέ. Εκεί πέρασε η ώρα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον αυτό μου το θεωρώ Μιχάλη όπως τα λες τώρα. Λοιπόν, πες τα ώρα. Πες τα όλα Ηλία, εργάρα και πίνω μπύρα με 0 αλκοόλ, τη νέα μπύρα της Άμστερ, σαν κανονική είναι, πώς γίνεται να μην έχει αλκοόλ. Εσύ τα ξέρεις. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ηλία, σε μια εκπομπή πριν λίγο καιρό είχες πει ότι θα φέρεις αυτήν την κριτική. Της είχα πει να τάσα μου ποτέ. Με είχε καλέσει και ξαναπήγα σε εκπομπή της. Και αυτή δεν ήρθε. Επειδή μου αρέσει όταν λέω κάτι να μην κρύβω πίσω από τα αγκά μου. Ούτε την πίεσα ποτέ να τάσω πότε θα έρθει. Εκεί έχει μείνει. Τη συμπαθώ, με συμπαθεί, με εκτιμάει. Την εκτιμώ. Ξέρει να τάσα γιατί την εκτιμώ αυτό μέσα από ψυχοβέντα. Θα τη πω να δει τι κάνω σχόλιο στο τέλος. Ξέρει σε ένα μήνυμα πρόσφατο πώς ανέβηκε στα μάτια μου στην ωραία θέση που είχε για κάτι, τη μάγικη γυναικεία θέση και έχει έρθει όμως. Αλλά και εγώ δεν είμαι όμως ο γλύφτης ή να πάω σε μια κομπιούτερ να μου έρθουν εμένα.
Έλα, 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 ο Ζαζόπουλος. Ονοματάρα, Αλέκο μου, έλα. Ηλία μου, πάρε την τάδα, σου το ξαναείπα. Παίρνω μια, κύριε Γραμμάη, θα έρθει και λέει να τραγουδάει 2 ώρες. Λέω 2 ώρες διαδίκτυο. Όχι, μετά τι να μιλάει. Γιατί την υποτιμάτε, λέω. Θα υποτιμάμαι τον Ζαζόπουλο να πει πώς ξεκίνησε, τι έκανε, ένα αφιέρωμα επικό που στα πρώτα του βήματα είναι στου ανθρώπου που σε εισαγωγικά τον βοήθησα. Το ξέρει ο Αλέκος και είναι ονοματάρα τότε. Τώρα που τον βοηθούσα τότε που ήταν ούτε του είναι κανείς ή κάποιοι βοήθησαν. Εντάξει, κάποιοι ρε παιδί μου, τόλια πέραντα σποτ για τον Αλεξάνδρ και τον Νίκο Μπατζάκα. Όσοι καλλιτεχνικά ξέρουν τι εννοώ, πόσα χρόνια πριν. Και ξαναπέρνω τον Αλέκο, λέω Αλέκο να σου πω κάτι, με αυτή ή καθάρισε εσύ ή να είσαι καλά. Δεν ξέρω να πήρα. Δεν ξέρω να πήρα αν υπακούνε σε μία μάνατζερ που παίρνει ή λέει τις φράσεις που δεν τιμάνε ένα όνομα τέτοιο, ένα πανέξινο παιδί. Τι να πει λέει πάνω από 10 λεπτά κύριε Καλαμάνη. Να τραγουδάει αν είναι. Τι μου λέτε λέω τι θα πει πάνω από 10 λεπτά γιατί τον υποτιμάτε. Τον τάπα του αλέ. Δεν την ξαναπήρα όμως και τηλέφωνο. Ας πάει να καθαρίσει αυτός άμα δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, σου απάντησα. Α, το είπαμε για την κριτικό και ακόμη απάντησα και κάτι που νομίζω ότι το κάνω γαργάρα. Αλέκο Ζαζόπουλος, το είχα πει. Και Ζαζόπουλος δεν μου βγήκε με αυτήν μπήκε στη μέση. Εγώ δεν πίστεψα παιδιά ποτέ στους μάνατζερ. Μεταξύ μας μπορεί ένας ψινάκι να ήταν μαφία και να φτιάξει ένα ρουβά. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και παιδιά που πίσω από την πλάτη τους οι μάνατζερ είναι μαλάκες. Τους έχουν κλείσει κρυφά με περισσότερα λεπτά, έχουν πάρει λεφτά, τους έχουν κάνει αντιπαθητικούς, έχουν πει μου ζητάει τώρα θέλει τόσο προκαταβολή ο δικός μου για να τα πάρουν κρυφά. Οι μάνατζερ για μένα από τους 100, τα 70 είναι λαμόγια που θέλουν να πηδήσουν κάνα κοριτσάκι μόνο και κάνουν τους μάνατζερ. Οι πηδάνε ακόμη και ονόματα που κάνουν προσχίζονται και πάνε και μαλακισμένες πιστεύουν και έχουν πάρει και κρυφά λεφτά. Μάνατζερ δεν εμπιστεύω. Όποτε έχω μπει στη μέση με μάνατζερ να τα βρούμε για κάτι, δεν έχει πάει τίποτα καλό. Όποτε έχω μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο, έχουμε καθαρίσει. Με τον Ζαζόπουλο, ο μόνος που έχω μιλήσει, και θα του πω του κάτι τέτοιο σχόλιο, και δεν είναι ύπουλο για τον πάω και με πάει. Θα του πω, λέω μου είπες για σένα φίλε Ηλία, και μίλαμε αυτή, και μετά σε μπέρδεψε και είπαν κάτι. Εγώ είπα στον αέρα αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ηλία, ότι τους λένε άλλοι να μην έρθουν. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Το πιστεύω αυτό. Γενικά. Και μετά την έχουν πατήσει την τηλεόραση. Και στην τηλεόραση μου είπε όνομα, μου είπαν να λέω για σένα. Μου είπαν από την εταιρεία μην πας. Και τελικά, μετά από εκείνο το μην πας, έχει εκπομπές μου σε 10 κανάλια. Και χάρηκα που του ευτέλησα τη ΣΥΚ εταιρεία σε στη Ρεσί, μα είδε ο κόσμο τον Καρλαμάνι. Ρεσί αυτό σε δεύτερο κανάλι, αλλά ξέσχιζε. Δεν γινόταν αλλιώ όταν ξαφνικά ζητούσα μετά να έρθει ονοματάρα σε άλλα κανάλια, που ξέρετε τι εννοώ ονοματάρε άθροι, και αν με έχουν τιμήσει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάω κανένα επίδειξη, πέστε. Γιουτ, πατήστε τι Καρλαμάνι και δέστε τα μισά από αυτά που έχω, χωρί να έχουν ανέβει τα άλλα και που είναι σε DVD να ανέβουν. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ καλά πήγαμε. 11 και 10 παιδιά. Έχουμε κλείσει 2 ώρες. Ωραία, πήγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπληκτικά απόψε. Και έχουμε. Μα ποιος ο λόγος να μην έρθουν. Δεν το καταφέρουν. Αυτό εσύ έχεις μεγαλύτερη δύναμη από μια τηλεόραση κανάλι. Άκουσε με κάτι, χελιδόνι μου, επειδή μου αρέσει τα πράγματα ομά, όχι γλύψιμο. Για τον εαυτό μου και πιάνω τον παπά από τα τέτοια εδώ μέσα. Αυτό έχει δυναμική τηλεόραση ανεβαίνοντας. Το βράδυ εκείνο δεν ξέρω πόσοι μας βλέπουν φίλοι. Κακά τα ψέματα. Βλέπω πώς συμβαίνουν από μια ώρα στιγμή και μετά. Βλέπω ότι έγινε της πουτάνας. Γινόταν της πουτάνας ένα βράδυ να πέφτουν 100%. Αλλά δεν μ' αρέσει να λέω παραμύθι. Η άτιμη τηλεόραση μας κυβερνάει ακόμη φίλοι. Οι φίλοι. Κάνεις έτσι άπλημα στο σπίτι, α, το πετυχαίνεις. Εδώ κάνεις μια ειδική επιλογή και είναι πιο δύσκολο να τον βάλεις μέσα εδώ σε αυτό που έχετε πει και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη δυναμική
το να βάλεις εδώ και να μαντρώσει, να λέει τι κάνουμε, ψήνει κάποιο, ψήνει ακόμενο. Μια ακόμενα, βλέπω το μουνί της Αλής, το βυζί της Αλής, το πουλί του Αλνού, παίζει το παιχνίδι, όρ και παίζει το παραμένο. Ξέρεις, θα πει να αφήνεις διάφορα πράγματα ή να, ή να διαβάζεις νέα και ξαφνικά έστω και μισό λεπτό να περάσεις από εδώ. Είναι δυναμική αυτό. Δεν το συζητάω ότι είναι δυνατό. Αλλά η τηλεόραση άτιμη μας κρατάει ακόμη τα πρωτεία. Δεν μου αρέσει παραμύθι. Σε ευχαριστώ για τα λόγια, γιατί στην του χρόνου, τη διάρκεια, είναι πανίσχυρο το κανάλι. Μίλαγα προθέτω με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, παιδιά, και μου λέει αυτό που έχει και πέρα μια ωραία περίπτωση στο κανάλι. Και λέω, τι μου είπε ο άνθρωπος. Είδε, το ξέρε, και μου λέει, είναι μια ωραία περίπτωση, μου λέει αυτό που είσαι. Και λέω τώρα, τι να του πω για κανάλι, δεν χρειάζεται να το πω, απλά το κάνω επίδειξη τώρα το κανάλι. Και μου λέει, εκείνο που έχεις εκεί το κανάλι. Λοιπόν, και ο ποιος ο λόγος να μην έρθει να το πάμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, φίλοι, να σε απαντάμε. Καλύτερα στο ίντερνετ υπάρχει και μια ελευθερία λόγου, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν, έτσι που τα λέω εδώ, εκεί θα με κάνει κόψη πρώτη μέρα. Σε αυτό έχεις δίκιο, Νίκο. Και καληνύχτα, τα λέμε, να μην χάνεσαι ηλία, λείπεις, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έδεση των αποέλεπων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χελιδόνη, για εκείνο που είπες και εμείς ο Μανάκη καθόμαστε εδώ, είναι και έπιες την ψυχολογία, αυτή που έχω εγώ σαν άνθρωπος. Και οι ερωτευμένοι, εγώ σε ήθελα και σε κανάλι. Τι έχουν κάποιοι άλλοι δηλαδή, δεν έχουν τίποτα. Πέρα από εξαιρέσεις τρεις-τέσσερις μετράνε, δεν το συζητάω αυτό να το βάζουμε σαν όριο και πύχη. Βρισκόμαστε πολύ ψηλά στον πύχη, ερωτευμένη καρδιά. Και θα την κάνουμε τηλεόραση λίγο. Και ας το λέω, και πριν δύο χρόνια είπα το ναι και μετά την έκανα εγώ. Και πριν ένα χρόνο είπα το ναι και την έκανα εγώ με αυτά που είχα τα προσωπικά. Και αυτό να τιμήσω ένα παιδάκι, αφού έφερα στη ζωή ένα παιδάκι, όσο ήταν καλά τα πράγματα. Δεν έπρεπε να κάνω τίποτα όσο υπήρχε το παιδάκι αυτό. Τώρα που υπάρχει αυτός ο χωρισμός, δεν έχω τη δέσμευση που είχα να σεβαστώ περισσότερο εκείνο το μικρό να μην λείπω, γιατί η τηλεόραση είναι άτιμο πράγμα και λίγο και πάλι τρέχοντας, γιατί η τηλεόραση είναι διαφορετική. Και θα την κάνουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλό βράδυ. Να περάσετε καλά σε αυτόν τον Κυριακό. Σας θύμισα πολλές φορές την Κυριακή του βράδυ, 9:30 αν θέλετε, στο την εκπομπή αυτή, οι μαρτυρίες του Πάσχου, 9:30 Κυριακή βράδυ, και Δευτέρα εδώ ραντεβού. Μπέστε και αλλάξτε τα φώτα στην Λουκά. Και ας με ακούει και ας μην έρθει Δευτέρα και με δείτε μόνο, μπέστε και ρωτήστε ό,τι σας καβλώσει. Σου ζητώ συγγνώμη για τη λέξη, σας αξίζει όμως, και εύχομαι αυτή η λέξη να συντροφεύει.